Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας εδώ στο πλατό της Κρήτη TV, στην εκπομπή Ψηφίζω Κρήτη, όπως κάθε Τρίτη μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στην τελική ευθεία πλέον προς τις κρίσιμες εκλογές της Κυριακής, τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τους υποψήφιους δημάρχους Μηνώα Πεδιάδας και συγκεκριμένα τον κύριο Ζαχαρία Καλογεράκη, επικεφαλής της παράταξης Μηνώα Πεδιάδας, Τόπος με Μέλλον. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τον κύριο Μανώλη Φραγκάκη, υποψήφιος δήμαρχος Μηνώα Πεδιάδας, μπροστά για το Δήμο Μηνώα Πεδιάδας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε όλους και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Τον κύριο Γιώργο Κασάκη, υποψήφιος δήμαρχος με το συνδυασμό Εμένα με νοιάζει. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Και τέλος τον κύριο Κώστα Προυκάκη, υποψήφιος δήμαρχος Μηνώα Πεδιάδας με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Κύριε Προυκάκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Θέλω πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση και πριν αναλύσουμε επιμέρους θέματα που αφορούν κυρίως την καθημερινότητα στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας, να τοποθετηθείτε περιεκτικά, όσο πιο περιεκτικά μπορείτε, για το τι πρεσβεύει ο συνδυασμός σας και για τον βασικό λόγο που αποφασίσατε να διεκδικήσετε τον δημαρχιακό θόκο στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας. Κύριε Καλογεράκη, να ξεκινήσουμε σας. Αφού ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά για την πρόσκληση που μας δίνετε σήμερα τη δυνατότητα να καταθέσουμε τις απόψεις και τις θέσεις μας για να μπορεί να κρίνουν και οι συνδημότες μας την Κυριακή με βάση αυτές τις απόψεις και αυτές τις θέσεις, θα ήθελα να πω πως με βάση μια εμπειρία που έχουμε αποκτήσει τα 8 τελευταία χρόνια, με δεδομένο όμως και την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα, τις μειώσεις και το θεσμικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου σημαίνει οικονομική πόρη, γραφειοκρατία και θεσμικό πλαίσιο, αποφασίσαμε έχοντας τη γνώση, έχοντας πλέον την οριμότητα και έχοντας ένα Δήμο, ο οποίος πλέον έχει οργανωθεί, είναι βιώσιμος και έχει διασφαλίσει ένα πλήθος χρηματοδοτήσεων σε διάφορα έργα, να είμαστε παρόντες μέσα από μια συλλογική διαδικασία όπου η παράταξη αποφάσισε και εμείς συστρατευτήκαμε για να υπηρετήσουμε τον τόπο, μια και γνωρίζετε ότι εκτός τα καθημερινά, τα μικρά και τα μεγάλα ζητήματα των πολιτών, υπάρχει σήμερα και ένα μεγάλο έργο στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας, ένα έργο που αλλάζει τα δεδομένα, τα αναπτυξιακά. Εμείς, σαν συνδυασμός, σαν παράταξη, διαμορφώσαμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσεων και παρεμβάσεων με συγκεκριμένη ιεράρχηση στόχων που απευθύνεται και στην καθημερινότητα και στα μικρά ζητήματα, όπως είπαμε, των πολιτών. Και ο στόχος μας είναι με μια ισχυρή ομάδα νέων ανθρώπων που συνδυάζει και τους παλιούς και τους καινούριους και την ανανέωση, να μπορέσουμε μαζί με τους δημότες μας να προσφέρουμε σε αυτόν τον τόπο τα μέγιστα. Και αυτή είναι η επιθυμία, αυτός είναι ο στόχος, αν βέβαια μας τιμήσουν με την ψήφα τους στην εκλογική διαδικασία. Να συνεχίσετε λοιπόν και να ολοκληρώσετε τον σχεδιασμό που ήδη έχετε εκπονήσει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, σαφώς, κύριε Καλογεράκη. Σαφώς και τα νέα δεδομένα, κύριε Παναγιωτόπουλε, δημιουργούν νέα δεδομένα και καταλαβαίνετε ότι στα πλαίσια αυτών των νέων δεδομένων χρειάζεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο, ένα συγκεκριμένο όραμα και συγκεκριμένοι άνθρωποι για να μπορούν να υπηρετήσουν και να υλοποιήσουν αυτούς τους στόχους. Κύριε Φραγκάκη, ο λόγος εσάς. Πιστεύουμε σαν παράταξη ότι έχουμε αυτό το πλαίσιο, έχουμε αυτό το σχέδιο και αυτό το όραμα και έχουμε και τους ανθρώπους. Ο λόγος του κύριου Φραγκάκη. Από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα με τα δημοτικά, πριν από 5 χρόνια, δεν έκρυψα ποτέ το ενδιαφέρον μου ότι ήθελα να ηγηθώ κάποια στιγμή μιας παράταξης για να μπορέσω να διεκδικήσω το αξίωμα του Δημάρχου. Στο διάστημα που ήμουνα, κατάλαβα ότι πολλά πράγματα από αυτά που είχαμε υποσχεθεί στον κόσμο, πολλά πράγματα από αυτά που πίστευα εγώ ότι θα γινόντουσαν, πραγματικά δεν γίνανε. Και έτσι δυναμώθηκε μέσα η φωνή που μου έλεγε «Πρέπει να κατέβεις να ηγηθείς». Νομίζω λοιπόν ότι αξίζει ένα καλύτερο αύριο για όλη την περιοχή, αξίζει κάτι περισσότερο από αυτό που γίνεται σήμερα και γι' αυτό με βλέπετε σήμερα εδώ να διεκδικώ τη θέση του Δημάρχου. Μάλιστα. Κύριε Κασάκη. Ήθελα να σας πω ότι έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην περιοχή του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος. Από μικρό παιδί με συνοδεύουν οι εικόνες, οι γεύσεις και οι μυρωδιές του τόπου μου. Αυτά με ανάγκασαν να είμαι υποψήφιος δήμαρχος σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, αλλά θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, τα προβλήματα του τόπου μας τα αντιμετωπίζω με μια διαφορετική προσέγγιση από ό,τι οι υποψήφοι
οι συνυποψήφοι μας, έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση για τα θέματα της ανάπτυξης της περιοχής. Είμαστε θειασότες της βιώσιμης ανάπτυξης και νομίζω ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο Δήμος είναι πολλά. Άπτονται τα περισσότερα της καθημερινότητας του πολίτη και σε αυτά θα ερχόμαστε να δώσουμε μία απάντηση και μία ανάσα προς τους πολίτες. Μάλιστα. Κύριε Μπρουκάκη. Εγώ δεν θα κάνω εκθέσεις ιδεών. Θα πω πιο πρακτικά πράγματα. Η κάθοδός μας στις εκλογές σηματοδοτεί με την υποστήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, σηματοδοτεί την κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία μας σήμερα και στο Δήμο μας, τα προβλήματα των εργαζομένων, των αυτοπασχολούμενων, των αγροτών, μικρομεσαίων αγροτών, της νεολαίας, των γυναικών, που μας οδηγούν στο συμπέρασμα, τουλάχιστον εμάς, ότι τα παχιά λόγια είναι φτώχεια. Χρειάζεται να ανασκουμποθούμε, ο κάθε ένας και η κάθε μία, να διεκδικήσει στο σύνολό του, είτε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ή εκτός από το Δημοτικό Συμβούλιο, μια καλύτερη ζωή για τις οικογένειές μας, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας. Ο τόπος που μας δυστυχώς, θα μιλήσουμε βέβαια εκτενέστερα ύστερα με τα αεροδρόμια, θα έχει πολλές τεράστιες επιπτώσεις, θα τα πούμε νομίζω ξεχωριστά και ιδιαίτερα. Αυτό μας σωθεί, μας δίνει δύναμη και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε μαζί με τους κατοίκους να αλλάξουμε την περιοχή μας, όχι προς το χειρότερο όπως γίνεται, αλλά προς το καλύτερο. Να υπεραψιστούμε το λαϊκό εισόδημα, να βάλουμε τέρμα σε αυτές τις φορολογιστίες που τους γίνονται. Κύριε Καλογεράκη, να ξεκινήσω με εσάς τις θεματικές συζητήσεις που θα κάνουμε. Διεκδικείται τρίτη θητεία στο Δήμο Μηνώα Παιδεάδας. Το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο Δήμο ποιο είναι? Παρά τις όποιες παρεμβάσεις έχετε κάνει, κάτι το οποίο δεν έχει πάει καλά. Είστε κατά κάποιο τρόπο απογοητευμένος και σας απασχολεί? Δεν θα έλεγα ότι είμαι απογοητευμένος. Είμαι πεισμωμένος μαζί με τους συνεργάτες μου για να δώσουμε μεγαλύτερη προσπάθεια για να διορθώσουμε την καθημερινότητα. Η καθημερινότητα όμως δεν είναι κάτι που διορθώνεται με ένα μαγικό ραβδάκι. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε και απόψε, αλλά και σε όλη αυτή τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, να πούμε ότι κρατάμε ένα μαγικό ραβδί και τα φτιάχνουμε όλα. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Καθημερινότητα, δηλαδή. Καθημερινότητα. Αναφέρομαι, παραδείγματος χάρη, στην καθαριότητα του πολίτη. Δεν έχει πάει καλά η καθαριότητα? Θα πω λοιπόν ότι η καθαριότητα αυτή τη στιγμή, για να πάει καλά, θέλει δύο πράγματα. Ένα, μηχανολογικό εξοπλισμό. Να έχεις τις κούπες, σύγχρονα μέσα καθαρισμού, να είσαι απορριμματοφόρα και δεύτερον, να έχεις σπόρους και ανθρώπους. Γνωρίζετε ότι εδώ και 10 χρόνια με το που αναλάβαμε, έχουν απαγορευτεί όλες οι προσλήψεις στην αυτοδιοίκηση. Καλύβουμε τα κενά με δίμηνα ή οχτάμηνα, τα οποία κάθε φορά πρέπει να εκπαιδεύουμε για να μπουν στη διαδικασία αυτή. Εμείς τι έχουμε κάνει? Σχεδιάσαμε με το που ξεκινήσαμε και με δεδομένη την οικονομική κρίση, και θα αναφερθώ μόνο σε αυτό το θέμα. Γιατί δεν πρέπει να λέμε γενικά και αόριστα πράγματα, όπως είπε και ο Κώστας, και συμφωνώ απόλυτα και απόψε να κάνουμε διακηρύξεις. Εμείς μόλις ξεκινήσαμε, δημιουργήσαμε το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων. Αφορά την καθαριότητα, είναι και ο Μανώλης εδώ, το έχει ψηφίσει, είναι ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εδώ μέσα προβλέπονται τα συγκεκριμένα βήματα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της καθαριότητας. Προβλέπεται. Καταρχήν, σταθμός μεταφόρτωσης. Μειώσαμε το κόστος 35% των καυσίμων. Δεύτερον, εδώ μέσα προβλέπεται εξυγχρονισμός και αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού μέσα από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και το Φιλόδημος. Το κάναμε. Μέσα από εδώ προβλέπεται η αναβάθμιση των ειδικών μηχανημάτων. Το κάναμε. Επίσης, προβλέπεται η πρόσληψη ατόμων. Γνωρίζετε ότι είναι σε εξέλιξη προκήρυξη 3K. Ήδη 13 άτομα στον τομέα της καθαριότητας. Περιμένουμε το επόμενο διάστημα να προσληφθούν στο Δήμο. Αποτελέσματα του συγκεκριμένου σχεδιασμού πότε θα φανούν? Άρα, είπα, κάποια πράγματα έχουν γίνει. Ναι. Κάποια πράγματα είναι σε εξέλιξη και κάποια πράγματα είναι διεκδικούμενα. Θέλω να πω το εξής, ότι ήδη μέσα σε αυτό το πλαίσιο προβλέπονται τα πράσινα σημεία, προβλέπεται η ολοκλήρωση και αναβάθμιση της ανακύκλωσης,
προβλέπεται η ενίσχυση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Άρα το κάθε θέμα, με βάση την εμπειρία που έχουμε, που αφορά την καθημερινότητα, έχει να κάνει με το αν έχεις σχεδιάσει, αν έχεις ένα συγκεκριμένο σχέδιο και τι έχεις πετύχει ή τι παλεύεις στο επόμενο διάστημα. Μία από τις βασικές προτεραιότητες της επόμενης ημέρας στο Δήμο σας είναι η καθαριότητα. Είναι η καθαριότητα. Πιάστηκα από αυτό το θέμα. Θα μιλήσω για την ίδρυυση. Να μιλήσω για την άδρυυση. Θα μιλήσω για την αγροτική οδοποία. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Υπάρχουν θεματικές. Σε όλα αυτά, τα ζητήματα που αφορούν τον πολίτη και έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, εμείς σαν Δημοτική Αρχή έχουμε ένα σχεδιασμό συγκεκριμένο, έχουμε συγκεκριμένες προτεραιότητες και μπορούμε σήμερα, κοιτάζοντας στα μάτια τους δημότες μας, να πούμε αυτά έχουμε κάνει, αυτά δεν κάναμε και αυτά παλεύουμε για το επόμενο διάστημα. Να βάλουμε μία νοτελεία και να περάσουμε στον κύριο Φραγκάκη. Κύριε Φραγκάκη, πρώτη προτεραιότητά σας στην επομένη των εκλογών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα κληθείτε να λύσετε και να αντιμετωπίσετε και να προχωρήσετε στο σχεδιασμό σας, ποιο είναι? Κύριε Παναγιωτόπουλε, γύρισα 72 χωριά του Δήμου σε αυτές τις μέρες που κάναμε την προεκλογική εκστρατεία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που υπάρχει στο Δήμο και τα περισσότερα παράπονα σε όλο το κομμάτι του Δήμου είναι η καθημερινότητα του Δημότη. Δεν βρήκαμε έναν άνθρωπο, ένα χωριό που να πει είμαι ευχαριστημένος. Θέλετε τώρα να θίξουμε μόνο το θέμα της καθαριότητας ή μπορούμε να θίξουμε όλο το θέμα? Το άνοιξε ο κύριος Καλογεράκης. Ναι, μπορείτε και εσείς να πιαστείτε και να αναφερθείτε. Δεν θα μιλήσουμε για νερά και τέτοια. Στη συνέχεια, ας αναφερθούμε στην καθαριότητα. Στην καθαριότητα λοιπόν. Είπε ο κύριος Καλογεράκης ότι έχουμε ψηφίσει ομόφωνα αυτό το πράγμα, έχουμε κάνει το άλλο. Δεν είναι το πράγμα, είναι συγκεκριμένο. Συγκεκριμένο. Είναι το τοπικό αναπτυξιακό Το τοπικό αναπτυξιακό σχέδιο. Το θέμα της καθαριότητας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορείς να μην μειώνεις τα τέλη να είναι σε υψηλό βαθμό και να είναι τα ίδια και όμως οι κάδοι να μην αδειάζουν. Δεν μπορείς να έρχεσαι τους τελευταίους 2-3 μήνες να κάνεις κάτι να τακτοποιείς δίθεν την κατάσταση και να καθαρίσεις πιο γρήγορα και 4 χρόνια και 10 μήνες να υπάρχει μια φοβερή δυσοσμία και μια φοβερή κατάσταση όσον αφορά τους κάδους. Ξεχυλισμένους απ' έξω, να χύνονται χάμο, να παίρνουμε τηλέφωνα, να κάνουν οι δημότες και εμείς να μένουμε απαθείς. Αυτό το πράγμα με το θέμα της καθαριότητας είναι πραγματικά τραγικό, γιατί είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, ανταποδοτικό. Και εφόσον εμείς εισπράττουμε τα τέλη αυτά και δεν τα έχουμε μειώσει, έπρεπε να κάνουμε την καθαριότητα όπως την κάνανε και οι παλιοί Δήμοι. Οπότε είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο Δήμο? Όχι, δεν είναι το νούμερο ένα. Αφού ξεκινήσαμε την καθαριότητα, λέμε είναι ένα από τα βασικά. Το νούμερο ένα. Συγγνώμη. Να ολοκληρώσει ο κ. Φραγκάκη. Να ολοκληρώσει και θα πάρετε το λόγο. Να ολοκληρώσω. Δεν θα ξαναδιακόψω, Μανώλη. Κύριε Φραγκάκη. Περιμένω όμως να πάρω το λόγο. Θα πάρω το λόγο. Κύριε Φραγκάκη. Δεν είναι το νούμερο ένα η καθαριότητα. Δεν είναι, αλλά το νούμερο ένα είναι η καθημερινότητα. Η οποία απαρτίζεται και από άλλα πράγματα. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Ή θέλετε να τα πούμε τώρα? Να βάλουμε μια νοτελεία να απαντήσει ο κύριος Καλογεράκης και να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Κύριε Καλογεράκη. Κοιτάξτε. Περιεκτικά για να συνεχίσουμε. Κοιτάξτε. Θα ήθελα να παρακαλέσω το εξής. Όλους τους συμμονιλητές για να έχει ουσία. Ο κόσμος περιμένει από εμάς όχι να κάνουμε μια καταγραφή των προβλημάτων, γιατί δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Είμαστε πολιτικοί και διεκδικούμε την ψήφο τους. Είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να τους υπηρετήσουμε. Άρα πρέπει να έχουμε προτάσεις. Πρέπει να λέμε, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, Μανώλη. Συμφωνούμε. Πώς λύνεται? Πώς αποκτάς? Βέβαια, πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Να πω τη λύπη, κύριε Καλογεράκη. Εμείς έχουμε πει ότι θα βάλουμε κάποιους αισθητήρες επάνω στους κάδους. Όταν γεμίζει ο κάδος, θα μας χτυπάει το καμπανάκι και πιάμε το αδειάζουμε αμέσως. Με πώς? Με το απορριμματοφόρο. Έχεις απορριμματοφόρο? Εγώ θα έχω. Πώς? Αν εσύ δεν έχεις, εγώ θα έχω. Πώς? Τι σημαίνει πώς? Όταν έρθεις και μου λες ότι έχεις 3,5 εκατομμύρια. Με τι 3,5 εκατομμύρια περίσσευμα στο Δήμο. Νάτα τα απορριμματοφόρα. Είναι εντεταλμένα. Νάτα τα απορριμματοφόρα. Είναι εντεταλμένα. Σε παρακαλώ. Τα χρήματα αυτά. Λοιπόν, κύριε Παναγιωτόπουλο, γι' αυτό λέω. Εδώ. Καταλαβαίνω το Μανώλη ότι αυτή τη στιγμή θέλει να μηδενίσει τα πάντα, περιγράφει εξάλλου. Δεν είναι αυτό, ποτέ δεν είναι μηδενιστής. Εξάλλου είπες ξεκινώντας, γιατί δεν ήθελα να το σχολιάσω, αλλά εν πάση περιπτώσει με προκαλείς. Είπες ξεκινώντας ότι συμμετείχα 5 χρόνια στα δημοτικά σε μια παράταξη και δεν έκρυψα από την πρώτη στιγμή τις φιλοδοξίες μου για δεν να. Δεν συμμετείχα και το ήξερες από την πρώτη στιγμή αυτό το πράγμα.
Δεν έκρυψα τις φιλοδοξίες μου για να είμαι, για να ηγηθώ κάποια στιγμή. Κύριε Καλογεράκη, καταλαβαίνετε να ότι για να ηγηθεί κάποιος κάποια στιγμή. Μία τελεία και να προχωρήσουμε τη συζήτηση. Πρέπει να έχει τελειώνει. Πρέπει να έχει πρόταση, πρέπει να έχει θέση. Δεν μπορεί να λέμε ότι θα βάλω αισθητήρες για να πάνε τα απορριμματοφόρα. Δεν πάνε μόνα τους. Τα απορριμματοφόρα θένε καύσιμα, θένε συντήρηση, θένε αναβάθμιση, θένε ανθρώπους. Και όλα αυτά πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο. Κύριε Φραγκάκη, για δεν να ολοκληρώσω. Με τα μαγικά ραντιά. Δεν μπορώ να καταλάβω εγώ αν θένε καύσιμα ή δεν μπορούμε να παβάλουμε καύσιμα από ένα πρατήριο εφόσον έχουμε χρήματα δεν στο είναι Δήμο. Ούτε αυτό εφόσον έχουμε χρήματα στο Δήμο. Αλλά ότι εγώ που είπα στον κύριο Καλογεράκη ότι ναι, δεν έκρυψα. Εγώ δεν θέλω να κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου. Ο κ. Καλογεράκης ξέρει πάρα πολύ καλά τι έγινε. Εγώ αποχώρησα από την παράταξη και αυτή τη στιγμή έχω ένα σχέδιο, έχω ένα σχεδιασμό. Το πρόγραμμά μας κυκλοφόρησε σήμερα. Μπορείς, κύριε Καλογεράκη, να το πάρεις να το διαβάσεις. Έχουμε μια άλλη φιλοσοφία για το Δήμο, τελείως διαφορετική από αυτή που υπηρετούμε. Ένα-ένα, σιγά-σιγά. Θα σου πω όλη τη φιλοσοφία του Δήμου. Λοιπόν, τώρα, να περάσουμε στον κύριο. Και θα σου πω. Κύριε Φραγκάκη, να περάσουμε στον κύριο Κασάκη. Να προχωρήσει και η συζήτηση. Κύριε Κασάκη, αναφορικά με την καθημερινότητα. Ναι. Ακούσαμε τους συνυποψηφίους σας. Έθεσαν το θέμα της καθαριότητας μεταξύ άλλων, βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, και ο κύριος Καλογεράκης και ο κύριος Φραγκάκης προέρχονται από την ίδια παράταξη. Θεωρώ ότι είναι άκομψο αυτή τη στιγμή, σε αυτό το πάνελ, να έρχονται και να απολογούνται για τα πεπραγμένα τους 5 χρόνια στο Δήμο. Αυτό θα έπρεπε να το έχουν κάνει ήδη στους πολίτες. Αλλά αυτό είναι θέμα δικό τους, το αφορά. Απλώς το επισημαίνω και συνεχίζω. Δεν απολογούμαι εγώ, κύριε Κασάκη. Παρακαλώ. Δεν απολογούμαι. Λοιπόν, μίλησε. Μην βάζετε στο στόμα μου πράγματα. Παρακαλώ. Μίλησε ο κύριος Καλογεράκης για διακηρύξεις, ότι κάνουμε διακηρύξεις, δεν ξέρω πού αναφέρεται. Και ότι μας λέει ότι έχει κάνει πολλά από αυτά που έφερε εδώ απόψε για το τοπικό αναπτυξιακό σχέδιο. Αφού έχουν γίνει τόσα πολλά και εφόσον έχετε τοπικό αναπτυξιακό σχέδιο, κύριε Καλογεράκη, γιατί παραμένει η καθημερινότητα των πολιτών στα χάλια που είναι? Κύριε Παναγιωτόπουλε, έχω γυρίσει και εγώ όλα τα χωριά. Το κορυφαίο πρόβλημα των χωριών είναι το νερό, τα σκουπίδια, οι βιολογικοί καθαρισμοί και η αγροτική ιοδοποία. Υπάρχουν κι άλλα, αυτά τα 4 όμως εμείς έχουμε ταξινομήσει και τα έχουμε βάλει σε μία σειρά, τα έχουμε αξιολογήσει. Λοιπόν, είναι τώρα πολύ άκομψο να λέμε ότι θέλαμε να κάνουμε αλλά δεν μπορέσαμε και θα τα κάνουμε την άλλη τετραετία κτλ. Αυτό το παραμύθι νομίζω ότι ο κόσμος το έχει ακούσει πάρα πολλές φορές. Δεν είπα. Με συγχωρείτε, κύριε Καλογεράκη. Ένα λεπτό. Κύριε Καλογεράκη, να ολοκληρώσω ο κύριος Κασάκης και θα σας δώσω τον λόγο. Γνωρίζετε ότι είμαι δημοκρατικότατος άνθρωπος, δεν επιτρέπω να μιλήσω. Κύριε Κασάκη, συνεχίστε. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ωραία, ωραία. Να μου επιτρέψετε να μιλάω για τον εαυτό μου. Δεν είναι κόψο τώρα να ερχόμαστε εδώ και να ξαναζητάμε την ψήφο το συνδημοτό μας για να ξαναπράξουμε τα ίδια. Η δική σας πρόταση σε ζητήματα καθημερινότητας όπως καθαριότητα. Μάλιστα. Να εστιάσουμε θα να κάνουμε το ανθρωπίνως δυνατόν. Εμείς δεν θα πούμε κορώνες και δεν ξέρω τι άλλο. Θα κάνουμε το ανθρωπίνως δυνατόν ό,τι περνάει από το Δήμο, από τη Δημοτική Αρχή, με τα μέσα που θα διαθέτει να κάνουμε το καλύτερο. Τώρα δεν γίνεται. Κύριε Προυκάκη. Εμείς την καθημερινότητα του πολίτη δεν την τοποθετούμε μόνο στα σκουπίδια, στα προβλήματα τα τοπικά. Εμείς το τοποθετούμε, γιατί αυτή είναι η καθημερινότητα του πολίτη, αν έχει δουλειά, αν είμαι επασχολούμενος, αν έχει ο συνταξιούχος, αν του φτάνουν τα λεφτά να περνάει και όλα αυτά που θα πούνε κάποιοι ότι δεν είναι δική μας αρμοδιότητα να τα λύσουμε, όμως δεν σταθήκανε μπροστά στο συμπολίτη μας. Δεν σταθήκαν στο πρόβλημά του, δεν βοηθήσανε, δεν παλέψανε μαζί του για να λύσει κάπως αυτά τα προβλήματα ή να εμποδίσουμε νέα μέτρα εις βάρος τους. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Αντίθετα και η Δημοτική Αρχή που απέρχεται έχει αυξήσει τους φόρους μέσα σε όλη τα έσοδα γενικά από όλες τις δραστηριότητες που κάνει, σε σημείο που να ακούμε τώρα ότι έχει και 3,5 εκατομμύριο πλεόνασμα, που σημαίνει και προχθές είχε ο κύριος Καλογεράκης πει ότι εξεπληρώσαν στην οκταετία αυτή και 8 εκατομμύρια παλαιών χρεών, που σημαίνει μια αβάσταχτη φορολογία με ταυτόχρονη μείωση στο 70%
των χρημάτων που έρχονται από την κεντρική κυβέρνηση. Μάλιστα. Θα ήθελα να επισημάνω και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς δεν μένουμε απαθείς μπροστά στους νόμους που ψηφίσανε τον Ποδίστρια Παλιά, τον Καλλικράτη και τον Κλισθένη ένα σήμερα, που έχουν ένα στόχο, τον περιορισμό της κρατικής χρηματοδότησης και να μετατρέψουν τους Δήμους σε επιχειρηματίες και φορολογικές. Μάλιστα, κύριε Μπρουκάκη, να βάλουμε μία τελεία. Ναι. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, καθώς και οι τρεις αναφερθήκατε στον κύριο Καλογεράκη, μια μικρή απάντηση από τον κύριο Καλογεράκη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στο πλατό της Κρήτη TV, εκπομπή Ψηφίζω Κρήτη, κάθε Τρίτη μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Σήμερα συνομιλούμε με τους υποψήφιους δημάρχους Μινώα Πεδιάδας. Ο κύριος Καλογεράκης πρέπει να απαντήσει, καθώς οι τρεις συνυποψήφιοι του αναφέρθηκαν σε θέματα καθημερινότητας, κύριε Καλογεράκη, και σε θέματα που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα, ακόμα και με τα δημοτικά τέλη. Ο κύριος Προυκάκης το άνοιξε το θέμα. Βεβαίως, επειδή σου άνοιξε το θέμα, Κώστα, θα ήθελα να απαντήσω, αλλά πριν πάω εκεί, θέλω να πω το εξής. Το να κάνουμε διαπιστώσεις είναι σωστό. Όμως, στα πλαίσια των διαπιστώσεων, και εγώ το ζω και εγώ το βιώνω. Εγώ δεν ζω στο Λονδίνο, ούτε στην Αμερική. Και εγώ στα χωριά είμαι κάθε μέρα. Υπάρχουν πράγματι προβλήματα. Όμως, το να κάνουμε μόνο διαπιστώσεις δεν ωφελεί. Ωφελεί αν έχουμε και ένα σχέδιο στο διατάφτα το πώς θα αντιμετωπίζουμε. Και εγώ είπα, υπάρχει το σχέδιο. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα. Εφαρμόσει, κύριε Καλογεράκη, το σχέδιο. Στο 40%, στο 40% εφαρμόστηκε. Δηλαδή, στο 40% κύριε Φραγκάκη, ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Σταθμός μεταφόρτωσης υπάρχει στο Δήμο μας. Υπάρχει. Ποιος τον έκανε? Κομματερή είναι. Ποιος τον έκανε? Σταθμός μεταφόρτωσης. Δεν ξέρετε πού είναι. Ξέρετε πού είναι? Πού είναι ο σταθμός μεταφόρτωσης? Δεν ξέρετε. Πάμε παρακάτω. Αυτή τη στιγμή, δεύτερον, υπάρχει αίτημα και ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο για να αναβαθμίσουμε και να πάρουμε νέο εξοπλισμό στην καθαριότητα. Δύο απορριμματοφόρα τη Κούπα και 400 νέους κάδους. 9 χρόνια πρέπει να περάσουν. Υπάρχει, ρωτάω κι εγώ. Υπάρχει. Στα 9 χρόνια υπάρχει. Έπρεπε να περνάνε 9 χρόνια. Το ψηφίσατε. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει αυτή τη στιγμή το αίτημα για προσλήψεις 13 ατόμων στην καθαριότητα, μια και έχουμε 6. Υπάρχει, κύριε Φραγκάκη, το έχετε ψηφίσει. Ναι, και εσείς είπατε ότι δεν απαγορεύεται η πρόσληψη. Τώρα τα γυρνάμε. Τώρα έχει ανοίξει η πρόσληψη. Τώρα, τώρα εδώ και, ένα, και 6 μήνες. Κύριε Κασάκη, ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Υπάρχει, κύριε Παναγιωτόπουλε, ένα σημαντικό θέμα. Περιεκτικά όμως για να προχωρήσουμε, κύριε Καλογεράκη. Υπάρχουν τα τέλη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είπε ο κύριος Κώστας ότι αυξήσαμε τα τέλη. Κύριε Μπουρκάκη, δεν αυξήσαμε κανένα τέλος. Ισοψηφίσαμε τα τέλη μετά από 4 χρόνια που τα κρατήσαμε σταθερά των 3 Δήμων και τα ενοποιήσαμε με τα τέλη του Αρκαλοχωρίου. Και ξέρετε γιατί? Γιατί είχαμε πει ότι σεβόμενοι τους 3 πρώην Δήμους θα κρατήσουμε τα τέλη ως έχουν. Τα κρατήσαμε για 4 χρόνια. Έχω εδώ 15 αναφορές του κυρίου Γιαννόπουλου και πολλών που υπογράφουν από κάτω συμβούλο του κυρίου Φραγκάκη, εκ των υστέρων βέβαια τους αγάπησε, όπου αυτή τη στιγμή με αγωγές ζητούσαν να ισοσκελιστούν τα τέλη μεταξύ των 3 πρώην Δήμων. Αναγκαστήκαμε να το κάνουμε, γιατί διαφορετικά θα είχαμε ποινικές ευθύνες. Ευχαριστώ. Μα τώρα τι λέμε τώρα? Αυτό που άκουσα. Τα τέλη δεν έχουν αυξηθεί. Δεν αυξηθήκαν τα τέλη. Δεν αυξηθήκαν. Όχι. Ποια τέλη εννοείται? Όχι. Στα νεκροταφεία δεν αυξηθήκαν? Όχι. Μα τώρα θα παρολογείτε? Όχι. Κύριε Φραγκάκη, ήταν ένα 28 στο Αρκαλοχώριο. Θα πάρετε το λόγο αμέσως μετά. Τα με συγχωρείτε, θα πρέπει να σας κάνουμε τέλη, επιστημονικό Κώστα, διδάκορα Κώστα, ότι μειωμένος στους πόρους του κρατικού Κώστα, με συγχωρείτε τώρα, λογιστικά μιλάμε, τι Κώστα και πώς. Είναι συγκεκριμένα τα νούμερα. Είναι συγκεκριμένα τα νούμερα. Κώστα, τα τέλη είναι 1,28 και τα τέλη ηλεκτροφωτισμού ήταν 0,35. Αυτά που εισπράττει από τη ΔΕΗ. Αυτά τα τέλη λοιπόν ήταν αυτά στο Αρκαλοχώρι, στο Καστέλι ήταν 85 και ήταν και 0,16 και στο Θραψανό ήταν 90 και 0,16. Τα κρατήσαμε για 4 χρόνια ως έχει και στη συνέχεια μετά από τις αγωγές και τις αναφορές αναγκαστήκαμε να ισοψηφίσουμε τα τέλη των 3 πρώην Δήμων μαζί με τα τέλη του Αρκαλοχωρίου. Ο κύριος Φραγκάκης ήταν ένας αποψήφιος. Κύριε Φραγκάκη. Εγώ ήμουν ένας αποψήφιος και είμαι και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και αναγκάστηκα να το κάνω, γιατί δεν μπορείς να έχεις 3 ειδών δημοτικούς πολίτες στο Δήμο.
τριών ειδών διαφορετικούς. Στο Αρκαλοχώρι ακριβά, στο Καστέλι λίγο πιο φτηνά και στο Θραπτσανό ακόμα περισσότερο πιο φτηνά. Είναι δυνατόν? Ούτε το Σύνταγμα δεν μπορούσαμε να τηρήσουμε όταν είμαστε όλοι το ίδιο. Και πρέπει ξέρω να... ότι σήμερα συμφωνείτε με τον κύριο Γιαννόπουλο. Δεν εξάλλου είναι αυτό. Εξάλλου είναι από τους πατρονές. Ψεύδεται ο κύριος Καλογεράτης αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε αναγκασμένοι από τον νόμο να ισοσκελίσουμε τα τέλη. Είμαστε αναγκασμένοι. Και επειδή ο κύριος Καλογεράτης είχε κάνει μια χωματερία απέναντι από το εκθεσιακό στην πόρτα του, και είχε κάνει μια χωματερή, έρθε τώρα να μου λέει: ξέρετε που είναι η χωματερή? Την πήρε από εκεί και την πήγε στα σφαγεία. Έκλεισε τα σφαγεία και μετά έκαμε χωματερή. Αυτές οι δουλειές κάνει στο Δήμο. Τι μου κάνω μέσα στο χέρι, κύριε Καλογεράκη? Αυτά είναι τα πράγματα. Μανώλη, νομίζετε ότι οι δημότες είναι τυφλοί και δεν βλέπουν? Μανώλη, ψυχραιμία. Μισό λεπτό. Ψυχραιμία. Λοιπόν, εμείς αναγκαστήκαμε να ισοσκελίσουμε τα τέλη. Και όταν έπεσε το κόστος ζωής 22% και του το παρουσίασα εγώ και έκανα πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο να μειωθούν τα τέλη όλα που ήταν ισοσκελισμένα, να μειωθούν κατά 22%, μόνο εγώ και ο κύριος Εργαζάκης το ψηφίσαμε. Μάλιστα. Και όλη η παράταξη του κυρίου Καλογεράκη ψήφισε ενάντια. Να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Κασάκη, ωστόσο. Να απαντήσω όμως αυτό. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κασάκη, θα επανέλθουμε. Κύριε Κασάκη, κύριε Προκάκη, θα πάρετε το λόγο μετά μαζί με τον κύριο Καλογεράκη. Κύριε Κασάκη. Εγώ αδυνατόν να καταλάβω τι αξία έχει αυτή η κουβέντα που κάνουμε. Ήρθαμε εδώ χάμω για να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για το αύριο. Και μιλάμε για το χθες πάλι. Και θεωρώ ότι δεν πρέπει και ούτε ο Δήμαρχος να δευτερολογεί. Εμείς ήρθαμε εδώ χάμω να πούμε τις απόψεις μας για το αύριο. Αναφορικά με τα τέλη, η άποψή σας? Γιατί δεν ισοσκελίστηκαν στα χαμηλότερα, μόνο πήγαν προς τα ψηλότερα? Ένα ερώτημα. Πρέπει να το απαντήσω αυτό. Ένα εύρο. Είναι ένα ερώτημα του Γιώργου. Ναι, πρέπει να το απαντήσω. Γιατί δεν πάμε σαν... Γιατί αυτόματα υπήρχε αγωγή που διεκδικούσε επιστροφή των τελών από 10.000 ανθρώπους. Ναι. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Λυπάμαι. Έτσι. Πολύ για αυτούς τους ανθρώπους, όποιους και να είναι. Αυτό ήρθα. Κύριε Μπρουκάκη, για να ολοκληρώσουμε και για να συνεχίσουμε. Για τα τέλη. Για τα τέλη. Μην περάσει όλη η εκπομπή όμως και να αναφερόμαστε μόνο στα Όχι, τέλη. Όχι, δεν είμαι εγώ της... Αλλά είναι ντροπή να λέμε ότι τα έσοδα του Δήμου γενικά, έτσι, που είναι από τέλη, δημοτικά, ανταποδοτικά κτλ., να λέμε ότι είναι σταθερά και χαμηλά. Για όνομα του Θεού. Δεν είπα πρέπει χαμηλά, να πάμε Νόμπελ Οικονομίας να δώσουμε στον κύριο Καλογεράκη και μην μας αρχίσει τώρα εκεί ψηλά και συνενώσεις και τόνα και τ' άλλο, που μειωμένα τους κρατικούς πόρους κατά 70% εξυπηρετώντας χρέη παλιά 8 εκατομμύρια και να ακούγουμε ότι έχει και 3,5 εκατομμύρια πλεόνασμα. Από πού βγήκαν αυτά? Πρόσθετες χρηματοδοτήσεις. Είναι χρηματοδοτήσεις, είναι εξειδικευμένα. Τα οποία έχουμε διασφαλίσει μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα. Χρηματοδοτήσεις των έργων που είναι δικά μας λεφτά και δεν είναι της Ευρώπης. Πάνε σε συγκεκριμένα έργα. Εκτός αν δεν εκτελούνται και τα πάτε αλλού. Όχι, εγώ πάνε μιλάμε για τα έσοδα. Πράγματα. Με συγχωρείτε τώρα. Εμείς κατά τη γνώμη μας και το βλέπουμε και στους συμπολίτες μας ότι είναι αυξημένες οι δαπάνες. Μάλιστα. Στο Δήμο που δίνει. Κύριε Μπρουκάκη, να κλείσουμε την παρένθεση που ανοίξαμε με τα τέλη, κύριε Καλογεράκη, και να πάμε λίγο στον πρωτογενή τομέα. Είστε ένας αγροτικός Δήμος και δεν ξέρω αν έχετε πετύχει στα χρόνια της θητείας σας, προκειμένου η ζωή και η καθημερινότητα των αγροτών, γίνομαι συγκεκριμένος, των αγροτών, έχει γίνει καλύτερη και πιο εύκολη. Να ξεκινήσουμε από τους αγροτικούς δρόμους και να καταλήξουμε λίγο και στα δίκτυα ίδρευσης. Κύριε Παναγιωτόπουλε, πηγαίνουν στα χωράφια τους, στις καλλιέργειες τους εύκολα οι αγρότες στο Δήμο σας? Μέχρι προχθές πηγαίνανε. Μετά τα τελευταίες 3-4 μήνες και τις έντονες βροχοπτώσεις που υπάρχουν, έχουμε προβλήματα. Γνωρίζετε ότι ο Δήμος μας μαζί και με άλλους Δήμους του Νότου έχουν κηρυχτεί σε κατάσταση έκτατης ανάγκης 5 διαμερίσματα από το σύνολο του Δήμου μας και γνωρίζετε ότι υπάρχουν έκτατες ενισχύσεις για να παρευούμε και να αναβαθμίσουμε και την αγροτική οδοποιία και τη συντήρηση και αναβάθμιση των δικτύων και άλλες τεχνικές υποδομές που έχουν ζητήματα και προβλήματα. Μην ξεχνάμε ότι φέτος ο χειμώνας ήταν βαρύς και είχαμε επί 4 μήνες καθημερινά ακραία φαινόμενα. Πάμε παρακάτω. Αυτό δεν δικαιολογεί το ότι αυτή τη στιγμή η προσβασιμότητα και η αγροτική οδοποιία θέλει αναβάθμιση και θέλει συντήρηση. Ήθελε αναβάθμιση πριν και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ναι. Είχαμε όμως μια σημαντική παρέμβαση. Είχαμε
μία σύμβαση η οποία δυστυχώς έμεινε στη μέση για, από το λατομείο που υπήρχε για να εξοικονομήσουμε υλικό και να αναβαθμίσουμε και να συντορίσουμε τους δρόμους. Ξαναλέω πάλι αυτό που θα πω και το λέω πάντα, γιατί δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια. Σχέδιο θέλει. Αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη καταθέσει στα πλαίσια του Φιλόδημος και έχουμε ψηφίσει 350.000 ευρώ που έχουμε διασφαλίσει για να αναβαθμίσουμε το μηχανισμό του Δήμου με νέα μηχανήματα για να μπορούμε να παρεμβαίνουμε και έχουμε ζητήσει και τρεις χειριστές, γιατί έχουμε μόνο ένα, για να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη προσβασιμότητα και δυνατότητα ανταπόκρισης στην καθημερινότητα των πολιτών. Μιλήσαμε όμως όχι για την αγροτική ατοπία, αλλά για τον πρωτογενή τομέα. Ο πρωτογενής τομέας σε ό,τι αφορά το Δήμο πρέπει να έχει να διασφαλίσει την άδρευση και να έχουν τη δυνατότητα να αδρεύουν οι άνθρωποι για να μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή τους και την προσβασιμότητα που είναι η αγροτική ατοπία. Παράλληλα, θα πρέπει να στηρίξουμε ενέργειες και δράσεις που έχουν να κάνουν με την στήριξη της εμπορίας και να στηρίξουμε συλλογικά όργανα και άλλες δράσεις αλλά και φορείς οι οποίες να αναβαθμίσουν και να αναδείξουν τα προϊόντα του τόπου μας. Στα δίκτυα άδρευσης υπάρχουν απώλειες. Βεβαίως υπάρχουν απώλειες, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να σας πω ότι ήδη έχει διασφαλιστεί από το Δήμο και έχει κατατεθεί στα πλαίσια του ΠΕΠ που έχει ανοίξει πρόσκληση για την αναβάθμιση εξυγχρονισμό των δελτίων και τηλεμετρία. Έχουμε ήδη διασφαλίσει 2,5 εκατομμύρια δραχμές. Το επόμενο διάστημα και μετά στις εκλογές δημοπρατούνται για να αναβαθμιστούν τα δίκτυα και να μπορούν να ελεγχθούν και να αντικατασταθούν παλιά και φθαρμένα δίκτυα, αλλά παράλληλα να ξεκινήσουν και οι διαδικασίες αυτοματοποίησης όλη της διαδικασίας της λειτουργίας των γεωτρήσεων, όπως επίσης και των δικτύων. Θέλω να πω τελειώνοντας, ένα βασικό στόχος της Δημοτικής Αρχής τη δική μας το επόμενο διάστημα είναι να ρίξουμε το κόστος, όπως ο Κώστας και όλοι οι αγαπημένοι συνάδελφοι εδώ στο τραπέζι είπαν προλίγου. Για να το ρίξεις το κόστος χρειάζεται πάλι σχέδιο. Έχουμε προχωρήσει στα πλαίσια του εξοικονομώ και προσπαθούμε στα πλαίσια και συγκεκριμένης μελέτης που υπάρχει με την ανάδειξη φωτοβολταϊκών να μειώσουμε το κόστος από τις γεωτρήσεις άδρευσης για να έχουμε φτηνότερο ρεύμα, άρα φτηνότερο νερό προς τους αγρότες. Στην αρχή της τοποθέτησής μου έβαλα και το θέμα της ίδρευσης. Θα ασχοληθούμε στη συνέχεια, πέρα από την άρδευση που αναφέρθηκε ο κύριος Καλογεράκης, να τονίσω και να το πω. Κύριε Φραγκάκη, ο δικός σας ο σχεδιασμός και τι εικόνα έχετε για τους αγροτικούς δρόμους και για την πρόσβαση στα κτήματα, στα χωράφια και στις καλλιέργειες. Ίσως είναι η χειρότερη περίοδος από τότε που εγώ γνωρίζω το Δήμο όσον αφορά τους αγροτικούς δρόμους. Δεν υπήρξε χειρότερη περίοδος. Όλα τα τελευταία χρόνια, όλοι οι δρόμοι και όλα τα παράπονα των ανθρώπων που τουλάχιστον συζητήσαμε μαζί τους ήταν: δεν έχουμε προσβατισμότητα στα χωράφια μας. Δεν θέλουμε πολλά πράγματα. Θέλουμε ένα δρόμο, ένα φως και το νερό. Και τα σκουπίδια. Αυτά ήταν. Και οι δρόμοι από όλα τα μέρη ήταν το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Και δεν πριν ξέρω αν υπάρχουν μηχανήματα ή δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν χειριστές, αν δεν υπάρχουν. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να έχει καθαρούς τους δρόμους, να έχει προσβασιμότητα ο Δημότης στον αγρότου. Και πώς θα το κάνεις αυτό, Μανώλη, εσύ? Δημάρχε, άσουσέ με να τελειώσω. Πάμε λοιπόν από τους αγροτικούς δρόμους να πάμε στην άρδευση. Θα ήθελα να ρωτήσω και να απαντήσει όχι τώρα αλλά μετά. Να μας πει ο κύριος Καλογεράκης πόσες γεωτρήσεις έχει ο Δήμος μας. Πόσες γεωτρήσεις. Και πόσες από αυτές τις γεωτρήσεις είναι ενεργές. Αυτό θα το ήθελα να το ακούσω. Κύριε Καλογεράκη, απαντήστε. 96, εκ των οποίων οι μισές είναι αδρευτικές, 1/3 υδροαδρευτικές και άλλες αδρευτικές. Γνωρίζεις ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ΔΕΙΑ και γνωρίζεις ότι στο επίπεδο της ΔΕΙΑ έχουμε ξεχωριστά την ίδρευση και την αποχέτευση και ξεχωριστά την άδρευση. Ο στόχος που έγινε αυτός ο διαχωρισμός είναι διότι έχουμε διαφορετικές τιμολογήσεις και διαφορετικές χρηματοδοτήσεις. Ωραία, αυτό το ξέρω. Δεν είναι αυτό το θέμα. Όχι, είναι δεν αυτό, είναι το, αυτό θέμα. Το θέμα. Γιατί θέλω το θέμα να πω. Είναι... Έκανα μια ερώτηση, απαντήσω. Απάντησε. Εγώ σου παρουσιασμό. Όχι, όχι. Πάμε παρακάτω. Γιατί αυτός είναι Ελλάδα. Πάμε παρακάτω. Πάω παρακάτω λοιπόν. Να ολοκληρώσω ο κ. Φραγκάκη. Απαντήσατε, κύριε Καλογεράκη, κύριε Φραγκάκη. Λοιπόν, οι γεωτρήσεις είναι. Οι γεωτρήσεις είναι 109. Από αυτές είναι ενεργές. 40 οι ενεργές. Και θέλω να ξέρω και να το πούμε εδώ, να το μας ακούσουν όλοι οι δημότες μας, γιατί οι υπόλοιπες 69 ή 60 ή 50, ό,τι θέλει ο κύριος Καλογεράκης να του πω, να γιατί απαντήσω. Δεν δουλεύουν. Ποια είναι τα προβλήματά τους. Μισό λεπτό, μα... Έλεος. Να προχωρήσουμε και λίγο τη συζήτηση, λοιπόν, ωστόσο, για να πάρουν το λόγο και οι επόμενοι. Ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτές τις γεωτρήσεις και δεν δουλεύουν. Γιατί υπάρχουν αρκετά προβλήματα.
Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ένα πρόβλημα στην οδοποιία, σοβαρό. Έχουμε ένα πρόβλημα στην άρδευση, σοβαρό. Και από την άλλη μεριά, το 50% του νερού που αντλούμε δεν πληρώνεται. Τώρα δεν πληρώνεται γιατί χάνεται στα δίχτυα. Δεν πληρώνεται γιατί μπορεί να το κλέβει. Μάλιστα. Δεν πληρώνεται γιατί μπορεί να σπάσει ένα κολεκτέρ και να τρέχει 5 μέρες έξω χωρίς να δίνει σημασία κανείς. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Το ότι πληρώνεται το 50% είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε πάρα πολύ Μάλιστα. σοβαρά και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να μειωθεί αυτό. Γιατί δεν μπορεί. Κύριε Καλογεράκη, μια γρήγορη τοποθέτηση για να προχωρήσουμε. Μια γρήγορη απάντηση. Οι γεωτρήσεις είναι η ενεργεία 96. Υπάρχουν και περίπου 14 με 15 οι οποίες δεν λειτουργούν, έχουν αποσυρθεί. Γιατί λειτουργούν οι 42? Γιατί, κύριε Παναγιωτόπουλο, ο κύριος Φραγκάκης πρέπει να γνωρίζει ότι η αδρευτική περίοδο είναι από 1η Μαΐου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Το χειμώνα οι γεωτρήσεις οι αδρευτικές κλείνουν. Δεν λειτουργούν. Λειτουργούν μόνο οι υδροαδρευτικές και οι της ίδρευσης. Γι' αυτό δεν λειτουργούν, κύριε Φραγκάκη. Από εκεί και πέρα, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, θέλω να πω το εξής. Είπε ότι υπάρχει διαρροή. Η διαρροή πώς ελέγχεται? Με την αντικατάσταση, την αναβάθμιση και τον έλεγχο με τηλεμετρία. Γνωρίζετε καλά την τηλεμετρία. Γνωρίζετε? Γνωρίζω. Και σας δώσανε τόσα χρήματα. Και με το φιλόδημο 1 και με το φιλόδημο 2. Και με την άρδευση. Τι, τόσα χρήματα, δεν μπορούσατε να κάνετε τίποτα. Τι κάνατε? Μπορώ να τελειώσω? Ναι, να τελειώσω. Πότε πήραμε τη χρηματοδότηση, τα 2.300? Εσείς ξέρετε, αυτό δεν το ξέρω εγώ. Όχι, το ξέρετε. Πότε τα πήρατε τα λεφτά? Και ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλο, γιατί ξέρει ο κύριος Φραγκάκης πότε τα πήραμε τη χρηματοδότηση? Γιατί κάναμε 1,5 χρόνο τώρα τις μελέτες, στη συνέχεια καταθέσαμε στο Φιλόδημος, όπως λέει, και στο ΠΕΠ, και οι χρηματοδοτήσεις ήρθαν το Νοέμβρη και το Γενάρη. Κύριε και βρισκόμαστε στη φάση δημοπράτησης 5 εκατομμυρίων μαζί με 1 εκατομμύριο από τη Λειψιδρία για να αντικαταστήσουμε, να συντηρήσουμε και να αναβαθμίσουμε. Κύριε Καλογεράκη, κύριε Φραγκάκη, εγώ θα κλείσω με ένα πράγμα. Το πρώτο χωριό στο Δήμο που έχει τις περισσότερες γεωτρήσεις και τα περισσότερα νερά είναι ο Νηπηδητός. Και είμαστε 1, 2, 3 από τον Νηπηδητό εδώ μέσα. 3. Λοιπόν, ο Νηπηδητός το καλοκαίρι πέρσι δεν είχε νερό για άρδευση. Έχουμε 10 λεπτά για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Φραγκάκη. Είχα νερό μέσα, αλλά δεν δουλεύανε. Έχουμε 10 λεπτά. Γιατί ήταν χαλασμένες. Για να πάμε σε break. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κασάκη, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Προκάκη. Κύριε Κασάκη. Μην αδικήσουμε τους. Για το θέμα της ίδρευσης. Για το θέμα της άρδευσης. Μάλιστα. Τελικά θα πούμε καμιά αλήθεια απόψε εδώ? Δεν με ενδιαφέρει πώς είναι οι γεωτρήσεις, ούτε τίποτα. Όπου τα δίχτυα είναι πεπαλαιωμένα, αλλά εγώ θα πω αλήθειες εδώ. Γίνεται και παράνομο πότισμα. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι ανθρώποι στα χωριά. Υπάρχουν άνθρωποι που ποτίζουν χωρίς να έχουν καν υδρόμετρο. Είχα μία πληροφορία ότι από το φράγμα των Αμουργελών έφυγαν περίπου 100.000 κυβικά, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, διότι κάποιοι πότιζαν, είχαν βάλει σωλήνες παράνομες και έπαιρναν νερό. Αυτά πρέπει να τα πούμε, να υποθούν. Είναι άδικο, δεν είναι έντιμο, είναι ανήθικο μερικοί άνθρωποι συνεπείς να πληρώνουν και άλλοι να μην πληρώνουν. Είναι άδικο να ξοδεύουν το νερό άσκοπα, να το καταναλώνουν κατά το δοκούν και άλλοι άνθρωποι να μην έχουν να ποτίσουν μια ρίζα ελιάς. Τι πράττει ο Δήμος λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, τι θα πράξετε εσείς? Τι θα πράξουμε? Ναι. Δια μαχαίρας που λένε θα κοπούνε όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι γνωρίζουν. Η Δημοτική Αρχή γνωρίζει. Με τι τρόπο μπορεί να επιτευχθεί αυτό, κύριε? Θα ξυλωθούν όλες οι παράνομες, θα καταμετρηθούν τα υδρόμετρα. Και να σας πω και κάτι. Να σας πω κάτι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Φέτος, στο γυμνάσιο Αρακαλοχωρίου, και εδώ ας μου επιτρέψουν οι αγαπητοί μαθητές, μην τους αδικήσω, ή Τρίτη και Δευτέρα Γυμνασίου, ή Δευτέρα και Πρώτη Γυμνασίου, με τη βοήθεια μία συναδέλφου εκπαιδευτικού, έφτιαξαν ένα project έξυπνο κυπουρό. Έφτιαξαν ένα μικρό κήπο. Στο ΕΠΑΛ ήταν, Γιώργο, στο ΕΠΑΛ. Ορίστε. Στο ΕΠΑΛ ήταν. Στο ΕΠΑΛ. Στο γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο που πηγαίναμε, κύριε Καλογεράκη. Λοιπόν,
τον έξυπνο κυπουρό. Με αισθητήρες έβαλαν τα παιδιά μέσα στη γη και ανακάλυπταν, ο αισθητήρας μετρούσε την υγρασία του εδάφους. Άρα με τέτοια συστήματα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη σπατάλη του νερού. Νερό υπάρχει, αλλά δεν το διαχειρίζονται σωστά. Θέμα διαχείρισης λοιπόν, δηλαδή, κύριε Κασά. Κύριε Προυκάκη, βάλαμε πολλά θέματα. Τα δίκτυα άρδευσης, τους αγροτικούς δρόμους. Ναι. Εγώ θα πω 2-3 πράγματα. Ντρέπομαι για τη σημερινή συζήτηση. Δεν μηδενίζω το οποιοδήποτε έργο γίνεται από το Δήμο, όποιος και να είναι δήμαρχος, που αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος από κάτω. Αλλά το να καθόμαστε να συζητάμε σαν τεχνικές υπηρεσίες, σαν πώς το λένε, με λεπτομέρειες για το ένα ή το άλλο, ξεφεύγουμε από το κύριο. Ξεφεύγουμε από αυτό που ζει, την πραγματικότητα που ζει ο κόσμος. Δηλαδή, μιλάμε για αντιπλημμυρικά έργα, γιατί είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι είχαμε κακό καιρό. Ευτυχώς που οι βροχές που πέσανε, πέσανε σε μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν πέσανε σε λίγες ώρες πολύ νερό προς τα Χανιά. Θα είχαμε και θύματα, εάν έπεφταν όπως πέσαν στα Χανιά. Όχι μόνο καταστροφές μεγάλες. Το ότι ο κύριος Δήμαρχος λέει ότι μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα για κατάσταση έκτασης ανάγκης, δείχνει απλώς, γιατί είχαμε ζημιές, όχι τεράστιες, είχαμε κάποιες ζημιές, δείχνει ότι δεν υπάρχει κανένας κωδικός που να έχει χρήματα για αντιπλημμυρικά έργα. Και αυτό το έχω καταγγείλει και παλιότερα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, για έργα τα οποία θα βοηθήσουν να μην έχουμε προβλήματα στον κόσμο από τέτοιες καταστάσεις, δεν υπάρχουν, μάλιστα, δεν δίνονται. Δεύτερον, για τους αγροτικούς δρόμους... Και να ολοκληρώσετε, κύριε. Ναι, θα ολοκληρώσω σε μισό λεπτό. Για τους αγροτικούς δρόμους, έχω να πω το εξής πράγμα. Πάντα μας φταίει ο κακός μας ο καιρός. Δεν υπάρχουν λεφτά για τους αγροτικούς δρόμους. Ελάχιστα δίνονται. Και θέλω να σας πω ότι η ίδια κατάσταση επικρατούσε και πέρσι στους αγροτικούς δρόμους που είχαμε ξηρασία. Τώρα μας δουλεύουν. Και θέλω να πω ακόμη. Να μας εξηγήσει ο κύριος Προυκάκης πού βρίσκονται τα λεφτά τους τελευταίους 2 μήνες, αφού δεν υπάρχουν λεφτά, Κώστα. Πού βρίσκονται. Μπορώ να κύριε Φραγκάκη, εσείς μου μιλήσατε για τον άλλο διακόπτη. Να καταλάβουμε. Λοιπόν, κύριε Προυκάκη, να ολοκληρώνετε. Να ολοκληρώσω. Ότι έχω ο υποψήφιος περιφερειάρχης, ο Αμερλαϊκής Εισπύρωσης, ο Σιντιχάκης ο Μαρόλης, επισκέφθηκε την πυροσβεστική υπηρεσία. Θα έχουμε φέτος μεγάλο πρόβλημα, του δήλωσαν. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί αγροτικοί και δασικοί δρόμοι είναι απροσπέλαστοι. Και μέσα στα αστικά πλαίσια, στο χωριό, τα χόρτα επειδή είναι ψηλά, δημιουργούν τεράστιους κινδύνους. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ποια Κασάκη. Είναι λεφτά, ποια είναι τα λεφτά, ώρα, κύριε. Μια ποια είναι τα λεφτά που έδινονται για την πυρική προστασία, για την πυρικά έργα. Κύριε Κασάκη, ο λόγος σας. Μια συμπλήρωση, συγγνώμη, δεν αναφέρθηκα για τους αγροτικούς δρόμους στην προηγούμενη μου παρέμβαση. Οι αγροτικοί πράγματι δρόμοι έχουν τεράστιο πρόβλημα. Κάθε χρόνο, πάλι επιλεκτικά, περνάνε τα μηχανήματα του Δήμου, κάνουν ό,τι κάνουν, στρώνουν αδρανή υλικά, τα οποία τις περισσότερες φορές με τις πρώτες βροχές εξαφανίζονται. Χρειάζεται, κατά την άποψή μου, μια πιο σοβαρή και σταθερή δουλειά στους αγροτικούς δρόμους. Κύριε Καλογεράκη, να κλείσουμε με εσάς. Πήρατε πάσες πολλές. Και δεν είναι μόνο, συγγνώμη, δεν είναι μόνο. Κύριε Προυκάκη, μιλήσατε αρκετά, δεν έχετε παράπονο. Κύριε Κασάκη, μονοπολούν οι ίδιοι. Αναφέρεσαι στον κύριο Καλογεράκη και πρέπει να κλείνει για να κλείνουμε και τη συζήτηση. Δεν είναι. Τέλος, είχε να διακόπτει τη συζήτηση και να κόβουμε το πρόγραμμα. Μα δεν σας διέκοψε κανείς. Ολοκληρώστε και πήρε ο κύριος Κασάκης το λόγο. Δεν είναι μόνο οι αγροτικοί δρόμοι. Υπάρχουν και μέσα σε οικισμούς, σε χωριά. Μάλιστα. Όπως το Σμάρι και στο Σκυλιά. Να βάλουμε μια τελεία. Γειτονιές που δεν μπορούν οι άνθρωποι να προσεγγίσουν τα σπίτια τους. Λοιπόν, για επιλεκτικές παρεμβάσεις, έκανε λόγο ο κύριος Κασάκης. Είπαμε ότι αυτή τη στιγμή, και ξαναλέω για μια ακόμα φορά, ότι τα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως οι αγροτικοί δρόμοι, όπως οι δημοτικοί δρόμοι, όπως η άδρευση, όπως η ίδρευση, είναι ζητήματα που είναι θέματα που πρέπει να έχεις ένα σχεδιασμό, να έχεις προτεραιότητες για να μπορεί να τα αντιμετωπίσεις.
Κύριε Κασάκη, εννοείται ότι επιλεκτικά πηγαίναμε στους δικούς μας ανθρώπους, στους ψηφοφόρους ή καλύβαμε κάποιοι, κάποιους. Κύριε Γιατί αν έχετε συγκεκριμένα στοιχεία. Μισό λεπτό να τελειώσω. Ευθέως. Δεν σας διέκοψα, δεν σας διέκοψα. Παρακαλώ. Δεν σας διέκοψα. Γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος μας έχει 72 οικισμούς. Σωστά. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν εκλεγμένα τοπικά συμβούλια σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα. Εκείνο που κάνει ο αντιδήμαρχος και ο δήμαρχος είναι με βάση τις δυνατότητες που έχει σε μηχανολογικό εξοπλισμό να δώσει και υλικά και τα μηχανήματα σε κάποια τοπικά συμβούλια κάποιες μέρες για να μπορεί να ανταποκριθεί και να παρεμβούμε σε όλο το μήκος του Δήμου. Μακριά από μένα οι λογικές των ημετέρων. Δεν τις είχα, δεν τις έχω και δεν θα τις έχω ποτέ. Ο Δήμος για μένα και οι πολίτες αντιμετωπίζονται ίσα και το γραφείο μου και οι δράσεις μας είναι για όλους. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν ημέτεροι και κλειστά κυκλώματα. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Πάμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη συνέχεια της εκπομπής, τη συνέχεια της συζήτησης. Λοιπόν, εκπομπή Ψηφίζω Κρήτη εδώ στην Κρήτη TV. Συνομιλούμε σήμερα και οι υποψήφοι δήμαρχοι Μηνώα Παιδιάδος παραθέτουν θέσεις και προτάσεις για την επόμενη μέρα του Δήμου τους. Εξαντλήσαμε το θέμα των αγροτικών δρόμων, εξαντλήσαμε το θέμα των δικτύων άρδευσης. Να ανοίξουμε λίγο, κύριε Καλογεράκη, και την ατζέντα αναφορικά με την διαχείριση των φραγμάτων και τι σχεδιασμός υπάρχει για το επόμενο χρονικό διάστημα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν μακροπρόθεσμα υπάρχει στην ατζέντα της Δημοτικής Αρχής ή υπήρχε η αξιοποίηση του αποσελέμε. Όχι το αποσελέμε. Το αναποδάρι. Το αναποδάρι. Του αναποδάρι, με συγχωρείτε. Mm. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ για την ερώτηση. Θέλω να πω το εξής. Ξεκινώντας σε ένα Δήμο που είχαν δημιουργηθεί, ειδικά στο Δήμο Αρκαλοχωρίου, τρία φράγματα. Μια θετική παρέμβαση. Καλέσαμε ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι γνώριζαν φυσικά, γεωλογικά την περιοχή και δημιουργήσαμε ένα master plan μελετώντας από το 2011 μέχρι το 2013. Η μελέτη αυτή, η εμπεριστατωμένη, αφού πήρε τα υδρολογικά στοιχεία της περιοχής, μας έδωσε 13 σημεία. Διαφορετικά που μπορούμε να κάνουμε φράγματα από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Πρώτη επιλογή, πρώτη πρόταση για τη δημιουργία φράγματος σε αυτή τη μελέτη που έγινε ήταν το φράγμα του αναποδάρι. Προσδιόριζε περίπου ένα φράγμα που μπορούσε να προσεγγίσει τα 20 με 25 εκατομμύρια κυβικά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το φράγμα είναι ίδιο με το φράγμα του περίπου του αποσελέμη, όπου δαπανήθηκαν, κρατήστε το αυτό γιατί έχει σημασία, 385 εκατομμύρια. 385 εκατομμύρια περίπου. Στη συνέχεια εμείς σαν Δημοτική Αρχή προχωρήσαμε στη σύνταξη μιας προμελέτης για το φράγμα του αναποδάρι. Αυτή η προμελέτη έδειξε ότι η οριστική μελέτη έχει κόστος περίπου 3,5 εκατομμύρια, γιατί μια προμελέτη δεν μπορεί να σου δώσει ακριβώς το κόστος. Κόστος λοιπόν 3,5 εκατομμύρια. Ενώ παράλληλα η κατασκευή του φράγματος χωρίς τις απαλωτριώσεις έχει ένα κόστος που προσεγγίζει τα 13 με 15 εκατομμύρια. Επίσης, μετά από αυτό, ολοκληρώσαμε, χρηματοδοτήσαμε και αποπερατώσαμε, παίρνοντας περιβαλλοντολογικά και αναβαθμίζοντας τη μελέτη, διότι στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, όποιες μελέτες είναι μόνο αδρευτικές, έχουν μικρότερη βαθμολογία, γιατί έτσι γίνονται οι επιλογές, από αυτές που έχουν και μελέτη για ίδρευση. Αλλάξαμε λοιπόν τη μελέτη και την ολοκληρώσαμε του Μπαδιά. Έχουμε έτοιμη πλήρης φάκελο και περιμένουμε να ανοίξει πρόγραμμα για να κατατεθεί. Το κόστος υλοποίησης του Μπαδιά είναι περίπου 9 εκατομμύρια. Μάλιστα. Και παράλληλα έχουμε μελέτες συντήρησης και αναβάθμισης των υφιστάμενων λιπνοδεξαμενών, όπως είναι του Καραβάδου και όπως είναι και του... Υπάρχει λοιπόν σχεδιασμός, υπάρχει πλάνο. Όπως είναι και του Σχοινιά. Ενώ παράλληλα έχουμε διερευνήσει την περιοχή του Καστελίου και του Θραψανού, όπου και εκεί υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις που προχωρούμε στην προμελέτη και στα πλαίσια, θα το πω σε λίγο, το έχω βάλει μέσα στο υπόμνημά μου, των ανταποδοτικών του αεροδρομίου, ζητάμε την κατασκευή φραγμάτων στην περιοχή του Καστελίου για να μπορεί να αδρεύεται το αεροδρόμιο. Ένα λεπτό να πω. Να ολοκληρώσω. Και τελειώνω σε αυτό. Όλες αυτές οι μελέτες,
όλες αυτές οι σχεδιασμοί έχουν να κάνουν με τη δυνατότητά μας σαν Δήμος να είμαστε έτοιμοι την επόμενη μέρα όταν θα ανοίξει πρόσκληση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να μπορούμε να εντάξουμε τις μελέτες και τη δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι Μάλιστα. τώρα. Λοιπόν, κύριε Φραγκάκη. Ένα πράγμα θα σας πω. Εγώ είμαι ένας από τους πιο τακτικούς δημοτικούς συμβούλους και αυτό ας το επιβεβαιώσει ο κύριος Καλογεράτης. Δεν λείπω σχεδόν ποτέ από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πρώτη φορά ακούω ότι το αεροδρόμιο θα αρδευτεί, γιατί δεν έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο ποτέ αυτό, από ένα φράγμα που θα γίνει στο Καστέλι. Στο πλαίσιο το έχουμε προτείνει. Δεν μας έχετε φέρει στο καμία ενημέρωση, καμία ανακοίνωση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Φραγκάκη, το έχουμε ψηφίσει και το έχετε ψηφίσει. Εντάξει. Εγώ λέω την άποψή μου. Από εκεί και πέρα, ξέρω σίγουρα και συγκεκριμένα ότι το 2010 που ανάλαβε ο κύριος Καλογεράτης στο Δήμο Μινώα. Το 2011 ανάλαβε. Το 2011, το Γενάρη του 2011, το 2010 γίνανε εκλογές. Το φράγμα του Μπαδιά ήταν έτοιμο. Όχι. Η μελέτη του Όχι. ήταν έτοιμη. Όχι, κύριε Φραγκάκη. Δεν έγινε 9 χρόνια, δεν έγινε τίποτα. Για να μπορέσει κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν έχω μαζί μου τα στοιχεία. Δεσμεύομαι αύριο να δώσω τα στοιχεία στον κύριο Φραγκάκη. Να μου τα δώσετε, κύριε. Το 2012 ξεκινήσαμε και πληρώσαμε το πρώτο ένταλμα, το πρώτο ένταλμα για τη μελέτη του φράγματος του Μπαδιά και αποπληρώθηκε η μελέτη 455.000 ευρώ. Δεν με ενδιαφέρει πότε αποπληρώθηκε. Ήταν δεν έτοιμη. Με ενδιαφέρει ποιο πληρώνει. Όχι, ήταν έτοιμη. Αν δεν πληρωθεί, την παίρνει. Στην αγορά είσαι. Ήταν έτοιμη. Όχι, Μανώλη. Το 2015 αποπληρώσαμε 455.000 που κόστησε η μελέτη του φράγματος του Μπαδιά. Έχεις στη διάθεσή σου αύριο το πρωί, έλα στο Δήμο, να πάρεις όλα τα εντάλματα. Και το 2015, κύριε Καλογεράκη, να την αποπλήρωσες, 19 έχουμε τώρα. Ναι, και ρωτάω, 19. Και ρωτάω ποια είναι η πρόσκληση που άνοιξε για να καταθέσουμε τη μελέτη του φράγματος στον Μπαδιά. Είναι έτοιμη, είναι όριμη, έχει πάρει περιβαλλοντολογικά. Πες μου εσύ τα χρήματα που θα τα βρίσκες. Αν δεν την καταθέσουμε σε μελέτη του ΕΣΠΑ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Βεβαίως θα την καταθέσουμε. Πώς, έχει ανοίξει. Έχουμε χάσει καμία πρόσκληση. Από το 2014 και μετά δεν έχει ανοίξει καμία πρόσκληση για φράγματα. Η κριτική είναι εύκολη. Η γνώση είναι δύσκολη και την αποκτάμε την καθημερινότητα. Κύριε Κασάκη, ναι. Να προχωρήσουμε. Τι είπαμε, είπαμε τίποτα. Είπαμε τίποτα για το φράγμα του Μπαδιά. Ανοίξατε θέματα αρκετά, απάντησε ο κύριος Καλογεράκης. Για ένα φράγμα. Εδώ συνεχίστε. Μιλάμε ότι το νερό είναι το αγαθό το οποίο πρέπει να το δούμε με πολύ προσοχή και εγώ είμαι και στο χώρο αυτόν. Και πρέπει να κάνουμε μία διαχείριση του νερού σωστή. Δεν μπορεί αποσπασματικά να κάνει ένα από εδώ, ένα από εκεί, να πάρουμε ένα φράγμα μεμονωμένο και να αντλούμε από έναν άλλο και να πηγαίνουμε κύριε στο Φραγκάκη, άλλο να το γεμίζουμε. Ξηρικά φαινόμενα, ξηρικά φαινόμενα. Εμείς έχουμε υπερίθυμη αρκετά φράγματα, έχουμε αρκετές γεωτρήσεις. Πρέπει να γίνει μια σωστή μελέτη ώστε όλα αυτά μαζί να αποτελούν. Έχει γίνει. Στο σιρτάρι σας είναι. Έχει γίνει. Είναι στην τεχνική υπηρεσία, είναι στη διάθεσή σας. Ναι, να μας τη δώσετε, να μας ενημερώσετε. Είμαστε δημοτικοί σύμβουλοι. Ενημερώστε μας λοιπόν. Ενημερώστε. Όλα έρχεστε αυτά, και λέτε εδώ ότι όλα έχουν γίνει. Όλα αυτά είναι αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου. Ναι, αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου είναι. Ξέρετε. Αλλά δεν μας ήρθε να μας πείτε η απόφαση. Να σας πω κάτι, κύριε Φραγκάκη. Λέμε τώρα για τα οικονομικά στοιχεία ότι πληρώσαμε τη μελέτη το 2015. Στον προϋπολογισμό που ψηφίσατε. Δεν ξέρω στον λέτε αυτό που ψηφίσατε. Στον προϋπολογισμό που ψηφίσατε υπήρχε. Μα τι να πω. Ωραία, το 2015 που πλήρωσε, το 2019 τι έκανε. Σας είπα. Υπάρχει πρόγραμμα που έχει ανοίξει και δεν καταθέσαμε. Χάσαμε καμιά πρόσκληση. Πού θα βρίσκεσαι στα 15 εκατομμύρια. Κύριε Φραγκάκη, κύριε Καλογεράκη, για να προχωρήσουμε και τη συζήτηση και να βοηθήσουμε και τους τηλεθεατές. Ακούστε. Νομίζω ακούστε, ότι ακούστε, δεν πρέπει ακούστε, σε καμία περίπτωση. Ακούστε, κύριε Καλογεράκη. Ακούστε. Κύριε Καλογεράκη, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κουράσουμε και τους τηλεθεατές. Να βάλουμε μία τελεία και να προχωρήσουμε και τη συζήτηση. Συμφωνείτε σε αυτό. Συμφωνώ. Υπάρχει λιμνοδεξαμένη η οποία κάποια στιγμή έμεινε χωρίς νερό. Και μπήκα μέσα αυτοκίνητα για να μαζέψουν τσαΐλι και διαλύσανε τη μεμβράνη. Και δεν μπορεί να σταματήσει το νερό. Πού έγινε αυτό, στο Κινιά, εννοείται. Τι κάνατε για αυτό το πράγμα. Πού έγινε αυτό, πότε.
Όταν ήρθαμε, πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν βρήκαμε καθόλου Μεβράνη. Αντικαταστήσαμε ένα. Δεν με νοιάζει τι κάνατε. Χάλασε ή δεν χάλασε. Όχι, δεν χάλασε. Πώς, τώρα δουλεύει σωστά. Βεβαίως. Το φράγμα είναι πλήρες. Τώρα. Ναι. Το φράγμα δεν χάνει νερό. Όχι. Κάνετε λάθος. Ανοίξαμε. Κάνετε λάθος. Ακούστε. Λάθος πληροφόρηση, κύριε Παναγιώτοπουλο. Γιατί λέω ότι όταν δεν έχει εικόνα, απλά περιφέρεσαι από χωρίο σε χωρίο και κάνει τον υποψήφιο απλά και ψάχνει να βρει. Σε παρακαλώ, κύριε Καλογεράκη. Και εσύ 9 χρόνια θα. Κύριε Καλογεράκη, κύριε Φραγκάκη, θα βάλουμε μία τελεία. Θα βάλουμε μία τελεία. Μισό λεπτό, γιατί σε ενδιαφέρον αυτό. Πρέπει. Μα έτσι, κύριε Καλογεράκη, πρέπει να πάρουν το λόγο ο κύριο Κασάκη και ο κύριο Μπρουκάγη. Εγώ είμαι υπερήφανο που πάω από χωριό σε χωριό γιατί αυτό κάνει στην καρέκλα. Βάζουμε μία τελεία. Κύριε Κασάκη. Πρέπει να πάρετε τον λόγο, λοιπόν, να βάλουμε μία τελεία ο κύριος Κασάκης στον λόγο. Λοιπόν, κύριε Κασάκη, κύριε Καλογεράκη, κύριε Καλογεράκη. Καθένα δείχνει την ποιότητά του. Κύριε Καλογεράκη, παρακαλώ να με προστατεύσετε. Να βοηθήσετε παρακαλώ, λίγο και τον δημοσιογράφο, τον συντονιστή, προκειμένου να. Να βοηθήσω, αλλά είπε κάτι. Ότι υπάρχει διαρροή γιατί δημιουργείται κλίμα στου κατοίκου. Υπάρχει διαρροή στο φράγμα του Σχοινιά. Αυτό είπε. Πρέπει να απαντήσουν. Το είπατε. Και απάντησε. Υπάρχει, όχι, δεν απάντησα. Είπα λοιπόν ότι το προηγούμενο διάστημα και μια που έχουμε ακόμα ροή στον ποταμό, ανοίξαμε όλες τις βάνες του φράγματος για να καθαριστεί από διάφορα υλικά φερτά που είχε μέσα στις σωλήνες και υπήρχε μια πτώση της στάθμης. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι διαρροή. Εμείς το προκαλέσαμε για να κάνουμε καθαρισμό του. Απαντήσατε, κύριε Καλογεράκη. Δεν τρελαθούμε. Λοιπόν, δηλαδή, κύριε Κασάκη, ναι. Η ατζέντα σας αναφορικά με τη διαχείριση των φραγμάτων. Ωραία. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Καλογεράκη ότι το φράγμα του Αναποδάρη είναι αναγκαίο και πρέπει να γίνει. Τα νερά που φεύγουν και χάνονται προς τη θάλασσα είναι κρίμα. Υπάρχει και στο Σχοινιά, όπως είπαν οι προλαλήσαντες, χώρος που μπορεί να γίνει ένα άλλο φράγμα. Υπάρχει πράγματι ανάμεσα στον Παδιά και στην Τρουλωτή πάλι χώρος που μπορεί να γίνει ένα άλλο φράγμα. Υπάρχει και στη Ζήντα, που εκεί, από ό,τι μου είπαν οι κάτοικοι, με πολύ λίγα χρήματα, ειδικά φέτος που είχαμε πολλές βροχοπτώσεις, θα μπορούσαν να είχαν αποθηκευτεί αρκετές ποσότητες νερού για να ποτίζουν οι άνθρωποι τις καλλιέργειές τους. Άλλες προτεραιότητες για μας είναι βασικές λειτουργίες του Δήμου που αυτή τη στιγμή είναι ανενεργές. Όπως είναι παραδείγματος χάρη τα σφαγεία. Το σφαγείο του Αρακαλοχωρίου ούτε παραδόθηκε ποτέ, δεν είναι νόμιμο και πριν από ένα χρόνο, δεν ξέρω ακριβώς πότε, έκλεισε. Με αποτέλεσμα, οι άνθρωποι, οι κτηνοτρόφοι, που θέλουν να εξυπηρετηθούν στο σφαγείο Αρακαλοχωρίου, αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο. Με αποτέλεσμα να κατεβαίνουν μέχρι τις Μοίρες, στο Ασίμι, για τα σφάγια που έχουν να κάνουν. Και αυτό συνιστά, ή μάλλον, ναι, δίνει έτσι κάποιες επικινδυνότητες όσον αφορά την δημόσια υγεία των ανθρώπων. Μάλιστα. Ωραία. Επίσης, η έλλειψη αποτελεσματικότητας του Δήμου όσον αφορά την υδακοκτονία. Δεν είναι ο Δήμος. Μισό λεπτό, μα μην βιάζεσαι σιγά σιγά. Μην βιάζεσαι. Γνωρίζω ότι δεν βάζετε είναι πολλά του Δήμου, θέματα, αλλά είναι της περιφέρειας. Κύριε Κασάκη. Το γνωρίζουμε αυτό. Κύριε Δήμαρχε, θα την έκανα την επισήμαση, μην φοβάστε. Αλλά μπορεί όμως ο Δήμος να πιέσει και οι ψεκασμοί και οι γεωπόνοι που υπάρχουν εν ενεργεία γεωπόνοι υπάλληλοι του Δήμου, καλό θα ήταν να βγουν έξω και να ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Με την ένα αγωγή, θέμα που αφορά όλη την Κρήτη και όλους τους Δήμους. Να προσθέσω εγώ ρεπορταζιακά αυτό που μιλάμε για το Δήμο μας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Λοιπόν, να, και ξέρετε, ο Δάκος είναι και εδώ η καθήμενη δεξιά και αριστερά από μένα γεωπόνοι. Οπότε αυτοί καλύτερα θα ξέρουν ότι να μας πούν ότι ο Δάκος. Κύριε Κασάκη, ολοκληρώστε. Ναι, δεν εμφανίζεται ταυτόχρονα σε όλες τις ίδιες περιοχές. Εξαρτάται και από τις τοπικές καιρικές συνθήκες του κάθε τόπου. Εν διάφτη περιπτώση, ο Δήμος θα μπορούσε να είναι πιο πιεστικός προς την περιφέρεια και όχι μόνο ο δικός μας ο Δήμος, και όλοι οι άλλοι Δήμοι. Μάλιστα.
επειδή ο δικός μας ο Δήμος είναι καταρχάς αγροτικός και κτηνοτροφικός και το αγροτικό, το κύριο αγροτικό προϊόν είναι το ελαιόλαδο, εμείς σαν συνδυασμός προτείνουμε να δημιουργηθεί στην περιοχή μας, στο Δήμο, ένα Ινστιτούτο Ελιάς που θα υποστηρίζει τους αγρότες, θα τους καθοδηγεί. Μάλιστα. Με ποιο τρόπο θα καλλιεργούν τα ελαιόδεντρά τους για να έχουν καλύτερη, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και καλύτερη ποιότητα. Κύριε Μπρουκάκη, για να κλείσουμε με εσάς και να πάμε και σε διάλειμμα. Για ποιο θέμα? Ανοίξαμε τη συζήτηση για τα φράγματα, καταλήξαμε στα σφαγεία και στην ακοκτονία. Ναι, στα σφαγεία πρέπει να απαντήσουμε. Θα απαντήσετε. Έχετε παράπονο, κύριε Καλογεράκη. Εγώ τουλάχιστον δεν... Κύριε Μπρουκάκη. Εγώ θα έλεγα ότι όλα τα προβλήματα τα οποία είναι της καθημερινότητας των συμπολιτών μας δεν διαφέρουν από τα γενικά τόσο στο οικονομικό όσο και στην εκτέλεση των διαφόρων έργων τα οποία λένε που γίνονται. Και δεν μηδενίζω τίποτε. Όμως το να καθόμαστε συζητάμε εδώ σαν Δημοτικό Συμβούλιο που είχαμε πάρει τις μελέτες, τις ελέξαμε, τις κρίναμε για να προτείνουμε ή να αντιπροτείνουμε, δεν είναι δυνατό να γίνει. Το ζήτημα για μας, μπαίνω στην καθημερινότητα του πολίτη, είναι η υγεία, είναι η παιδεία, είναι η νεολαία, η άθληση, ο πολιτισμός που κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα αυτά οι συμπολίτες μας. Ειδικά για την νεολαία που η διέξοδός τους ποια είναι? Να βάλουν τη ζωή τους χρώμα και έτσι λύσαν τα προβλήματα. Κατά τη γνώμη μας είναι ένας προσανατολισμός. Εγώ απευθύνομαι στους νέους και τους λέω το εξής πράγμα. Δεν πρόκειται να σας λύσει κανένας τα προβλήματά σας. Αυτό που θα τα λύσετε εσείς με τη συμμετοχή σας, τη δράση σας, το πάλεμα για τη μόρφωση και μετά για την εργασιακή του ζωή. Θα έλεγα το εξής, πολλά έχουμε να πούμε, ας πούμε. Τώρα και για την καθαριότητα που δεν υπόθηκαν. Γιατί... Εντάξει, να... Εκείνο που θέλω να πω... Μην ξαναγυρίζουμε πίσω, κύριε Προυκάκη. Ναι, θα τελειώνω, αλλά κοιτάξτε να δείτε, όταν τρώνε το χρόνο με κοκορομαχίες... Έχετε όμως τώρα, το χρόνο κι εσείς. Έχετε να τοποθετηθείτε. Τοποθετήστε, ναι, τώρα. Όταν μας κόβετε όμως... Δεν σας κόβω, κύριε Προυκάκη. Λοιπόν, δεν θέλω να κάνω το παραπονιάρι. Όχι. Να ολοκληρώσετε. Λοιπόν, εμείς πιστεύουμε. Γιατί ένα από τα ζητήματα θα αναδείξω και με διακόψετε, συγγνώμη δηλαδή, είναι και η αντισεισμική φορά της περιοχής. Έχω πληροφορηθεί και είναι σίγουρη η πληροφορία μου από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Δεν υπάρχει αντισεισμικός έλεγχος των κτηρίων του Δήμου. Έχω επίσης την ενημέρωση ότι ακόμη για τα κολυμπητήρια, για την άθληση τα παιδιά, πρέπει να ξαναπληρώνουν για έργα τα οποία έχουν πληρώσει οι γονείς τους και φτιαχτήκανε και ξαναπληρώνουν τα παιδιά να μπορούν να τα χρησιμοποιούν όσα μπορούν. Μάλιστα. Νομίζω ότι το πρόβλημα το οποίο θέλουν να το υποβαθμίσουν, αλλά είναι γεγονός ότι με το θεσμικό πλαίσιο της τοπικής διοίκησης έχει περιοριστεί η χρηματοδότηση σε τέτοιο βαθμό. Και προσέξτε, μιλάμε για 70% μείωση της χρηματοδότησης εν σχέση με αυτά που παίρνουν τα λεφτά πριν 15 χρόνια. Μάλιστα. Οι Δήμοι, λοιπόν. Οι τρεις. Και, με συγχωρείτε, να τελειώσω αυτή τη φράση μου, έτσι. Λοιπόν, και ενώ οι ανάγκες των πολιτών μας έχουν αυξηθεί και σε έργα και σε υποδομές που να ικανοποιήσουν τις ελάχιστες ανάγκες. Λοιπόν, να πάμε λίγο στον κύριο Φραγκάκη. Θέλω να κάνω μια επισήμανση για τα φράγματα, σωστά, κύριε, ναι. Φραγκάκη. Και το λόγο να πάρει ο κύριος Καλογεράκης μετά και να κλείσουμε. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Καταρχάς, επειδή δεν πρόλαβα να μιλήσω για το φράγμα του Αναποδάρη, πραγματικά είναι ένα φράγμα το οποίο θα έχει μια χωρητικότητα γύρω στα 22 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Είναι ένα φράγμα το οποίο το χρειάζεται το νότιο κομμάτι του Δήμου μας, γιατί θα πιάσει και άλλους Δήμους. Είναι ένα φράγμα το οποίο θα προσδώσει μια τελείως διαφορετική ζωή στην περιοχή και όχι μόνο θα έχει μια επισκεψιμότητα τουριστική κλπ. Κλπ. Αλλά ήθελα να κάνω και μία άλλη πρόταση για τον πρωτογενή τομέα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα, ο Δήμαρχος δεν ξέρω αν το ξέρει, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή οι εξωτικές αποζημιώσεις, οι οποίες δίδονται στην περιοχή μας, δίδονται στους ορεινούς και στους ημιορεινούς οικισμούς. Υπάρχουν λοιπόν ημιορεινοί,
μειονεκτικοί, όπως τους λένε, οι οποίοι θα κοπεί φέτος το 20, του χρόνου το 50 και θα μηδενιστεί η εξοδική αποζημίωση. Εγώ αυτή τη στιγμή κάνω μία πρόταση εδώ, ότι πρέπει να εντάξουμε όλους τους οικισμούς μας στο ορεινό, με την προϋπόθεση ότι θα γίνει το αεροδρόμιο, θα έχουν επιπτώσεις οι οικισμοί αυτοί και θα πρέπει οπωσδήποτε να μην χαθεί αυτό το βοήθημα, τουλάχιστον από τους οικισμούς αυτούς. Μάλιστα. Το να μηδενιστεί. Είναι νομίζω κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Η τελευταία πρόταση του κυρίου Φραγκάκη με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Να τον ενημερώσω ότι από πέρυσι όλοι οι δήμαρχοι της Κρήτης μέσω της ΠΕΔ έχουμε κάνει την αντίστοιχη πρόταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε όλους τους οικισμούς και όχι μόνο τους περισσότερους σε όλη την Κρήτη. Από Δήμου. Έχουμε 1,5 λεπτό για να πάμε σε break. Και πρέπει να ξέρετε, ενώ η αρχική υπήρχε εξαίρεση πάνω από το 70% του Δήμου μας, σήμερα έχουν ενταχθεί όλοι μετά από μια συντονισμένη παρέμβαση, όχι μόνο δική μας, του συνόλου των Δημάρχων της Κρήτης, για πρέπει να το πούμε. Το δεύτερο. Υπάρχει ένα ζήτημα που έβαλε, νομίζω, ο κύριος Κασάκης. Τα σφαγεία. Ο κύριος Προυκάκης αναφέρθηκε. Όχι. Ο κύριος Κασάκης. Εν πάση περιπτώσει. Με τον κύριο Προυκάκη θα έχουμε μια διαφωνία τώρα. Τα σφαγεία λοιπόν λειτουργήσανε εδώ και 20 χρόνια στα πλαίσια της αναπτυξιακής Ηρακλείου της παλιάς νομαρχίας. Δοθήκανε η λειτουργία τους και όχι η διοκτησία τους σε 4 πρώην δήμους, Αγία Βαρβάρα, Αρκαλοχώρη, Μύρες και Ασίμι, για να λειτουργήσουν. Οι δήμοι ποτέ δεν εντάξανε στο σύνολό τους την περιουσία αυτή και δεν ήταν η διοκτησία τους. Είχαν μόνο τη διαχείριση. Η διαχείριση γινόταν από τους δήμους μέσω από τις αναπτυξιακές εταιρείες. Εμάς, για διάφορους λόγους, έκλεισε η αναπτυξιακή πέρυσι. Να μην αναφερθούμε στο γιατί και το πώς, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Άρα η διαχείριση των σφαγείων στο επίπεδο της καθημερινότητας δεν ήταν δυνατόν να γίνει μέσα από το Δήμο, με δεδομένο το διπλογραφικό σύστημα. Δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Γι' αυτό ήδη προβήκαμε στη διαδικασία έκδοσης των απαραίτητων αδειών και ήδη στην προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή, μετά από ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου, έχουμε βγάλει δημόσια ανοιχτή προκήρυξη, όπου δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, τα σφαγεία θα πάνε σε μηνυδιωτικό διαγωνισμό. Όποιος δώσει το μεγαλύτερο τίμημα θα αναλάβει ιδιώτης να λειτουργήσει τα σφαγεία. Κύριε Καλογεράκη, αυτό είναι πλέον στον αέρα η διακήρυξη. Και έχουμε ομόφωνα αποφασίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτή την ενέργεια. Άνω τελεία. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο τελευταίο μέρος της εκπομπής Ψηφίζω Κρήτη, εδώ στην Κρήτη TV, τρίτη βράδυ, στην τελική ευθεία προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές της Κυριακής. Σήμερα συνομιλούμε με τους υποψήφιους δημάρχους Μινώα Πεδιάδας. Πολλοί περίμεναν να ανοίξουμε τη σημερινή εκπομπή με το αεροδρόμιο Καστελίου. Πρωτοτυπήσαμε, την κλείνουμε την εκπομπή με το αεροδρόμιο. Κύριε Καλογεράκη, είχαμε την τελευταία θετική εξέλιξη που έχει να κάνει με την σύμβαση, η οποία πέρασε και από την Ολομέλεια της Βουλής. Νιώθετε δικαιωμένος? Δεν θα λέγα ότι νιώθω δικαιωμένος. Νιώθω ότι ένας από τους βασικούς στόχους που είχαμε θέσει ξεκινώντας τη Δημοτική Αρχή το 2011, ότι η περιοχή μας πρέπει επιτέλους να ξεφύγει από την ομηρία και ή να δρομολογηθεί και να ξεκινήσει αυτό το έργο ή να σταματήσει για να μπορούμε να έχουμε ένα πλαίσιο ανάπτυξη στην περιοχή μας, αυτή τη στιγμή είναι πραγματικότητα. Το έργο λοιπόν αυτό που έχει ολοκληρωθεί σε σχέση με τις διαδικασίες του και ετοιμάζεται το επόμενο διάστημα να ξεκινήσει, πρέπει να πω πως το ξεκίνημά του συνίσταται στο εξής. Πρώτον, αρχαιολογικές εσκαφές. Δεύτερον, η εταιρεία από την άλλη εβδομάδα θα πρέπει να υλοποιήσει το 5% του συμβατικού της αντικειμένου. Στη συνέχεια, για να ενημερώνουμε και τους πολίτες, η σύμβαση θα περάσει από την αντίστοιχη Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφού πάρει την έγκριση θα προχωρήσουν οι εργασίες. Ένα χρονοδιάγραμμα λογικό είναι μέσα στα τέλη του Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, εκτιμώ ότι θα ξεκινήσουν οι όποιες διαδικασίες στην περιοχή μας. Το αεροδρόμιο είναι ένα μεγάλο και σημαντικό έργο. Πύλη εισόδου για τον τουρισμό και όχι μόνο για την Κρήτη. Επιλέχθηκε από το 2003 και μετά, με τις διάφορες εξαγγελίες, ο Δήμος μας να είναι αυτός που θα φιλοξενήσει το νέο αεροδρόμιο της Κρήτης. Ένα μεγάλο έργο, όπως είναι και το αεροδρόμιο, έχει τα θετικά, έχει και τα αρνητικά του.
Η Δημοτική Αρχή από το 2011 που αναλάβαμε την ευθύνη και μετά τον άγωνο διαγωνισμό που έγινε το 2011 στα πλαίσια συγκεκριμένου πλαισίου και σχεδίου με συγκεκριμένη ιεράρχηση δίνει τη μάχη της καθημερινά. Έχουμε φέρει στο επίκεντρο και στο κέντρο των συνομιλιών το Δήμο Μηνώα Παιδιάδας από εκεί που ήταν παραπέδι και αποπέδι και οι τρεις πρώοι δήμοι. Σήμερα έχουμε καταφέρει στα πλαίσια της σύμβασης να έχουμε διεκδικήσει και πετύχει συγκεκριμένα πράγματα. Συνεχίζεται η διεκδίκηση μας μαζί με τους δημότες. Θεωρώ ότι αυτό το έργο από τη στιγμή που ξεκινήσει πρέπει να ενώσει όλες τους φορείς και δυνάμεις του τόπου και στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου πλαισίου. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή το έχουμε καταθέσει, το έχουμε υποστηρίξει στη Βουλή και στους άλλους φορείς και στα πλαίσια αυτού του σχεδιασμού νομίζω ότι ο στόχος όλων μας θα είναι να μειώσουμε τα αρνητικά και να αυξήσουμε τα θετικά για τον τόπο και τους πολίτες. Σε αυτή την κατεύθυνση, με συγκεκριμένο σχέδιο, ζητάμε τη συστράτευση των πολιτών και όλων εδώ για να παλέψουμε για το καλύτερο για τον τόπο. Κύριε Φραγκάκη, το νερό μπήκε στα βλάκη μετά από 16 χρόνια υποσχέσεων, εξαγγελιών, τοποθετήσεων, επισκέψεων. Αναφορικά με το αεροδρόμιο Καστέλο, η γνώμη σας, η τοποθέτησή σας. Το αεροδρόμιο θα γίνει. Θα κατασκευαστεί. Δεν φαίνεται τίποτα στον ορίζοντα ότι μπορεί να μην γίνει. Η άποψή μου όμως είναι ότι η Δημοτική Αρχή αυτή δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ό,τι λέει ο κύριος Καλογεράκης, δεν υπάρχει τίποτα από αυτά νομοθετημένο, τίποτα, ούτε από μελέτες, ούτε από σύνοδα έργα, ούτε από και οι απολωτριώσεις που έγιναν στον κόσμο ήταν απαράδεκτες, γιατί μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε κάποιους δρόμους δημοτικούς και να αυξηθούν, να τριπλασιαστούν οι απολωτριώσεις. Τίποτα λοιπόν από αυτά που έχουμε πει και έχουν εξαγγελθεί μέχρι τώρα είναι λόγια. Εκτός από τον δρόμο ο οποίος θα συνδέσει το βόρειο δικό άξονα με το αεροδρόμιο, ο οποίος είναι μέσα στη βατική υποχρέωση της εταιρείας, αν δεν κάνω λάθος, όλα τα άλλα είναι στον αέρα. Στον αέρα είναι και το 1 και το 2%, στον αέρα είναι και τα συνοδά έργα, στον αέρα είναι και το κομμάτι που θα ενώσει τον νότιο άξονα, στον αέρα είναι και το κομμάτι που είπαμε να κάνουμε, αν μπορούσαμε να κάνουμε ένα ταχεία διέλευση δρόμο περιφερειακά του αεροδρομίου. Προβλέπετε. Στον αέρα είναι και ο τρόπος. Δεν ξέρω, εγώ έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά, γιατί λέμε λόγια και μόνο λόγια. Πώς θα ιδρεύσουμε το αεροδρόμιο? Πώς? Θα το ιδρεύσουμε από γεωτρείς που υπάρχουν, θα το αποσελέμει. Από γεωτρείς καινούργιες που θα ανοίξουμε. Από φράγματα που είπε πριν από λίγο ο κ. Καλογεράκης. Κανείς δεν ξέρει ακόμα. Θα τελειώσει το έργο κάποια στιγμή. Θα τελειώσει το έργο και δεν θα ξέρουμε πού θα συνδεθεί το νερό. Υπάρχουν πολλές πτυχές και πολλά πράγματα να κάνεις, αλλά όλα αυτά έπρεπε να είναι νομοθετημένα. Είχαμε πει ότι θα κάναμε μια μελέτη για χρήση γης. Εγώ φώναζα από την πρώτη μέρα που μπήκα μέσα ότι η μελέτη πρέπει να γίνει πριν να αρχίσει το αεροδρόμιο. Δεν μπορεί να λες χρήση γης και να έχει αρχίσει το αεροδρόμιο ή να τελειώνει και να πας να κάνεις μελέτες. Και η μελέτη η οποία είχαμε, και το ξέρει ο κ. Καλογεράκης αυτό που είχαμε πει, να κάνουμε μια μελέτη να δούμε με ποιο τρόπο θα αναπτυχθεί η περιοχή με την λειτουργία του αεροδρομίου, και αυτή η μελέτη που θα τη χρηματοδοτούσε υποτίθεται το Υπουργείο δεν έχει γίνει και τώρα πάμε να την εντάξουμε στην αναπτυξιακή Ηρακλείου. Μέσα από την αναπτυξιακή. Ναι, μέσα από την αναπτυξιακή, ενώ δεν ήταν. Σου παραδίδω. Ναι, είμαι στην αναπτυξιακή και ξέρω. Σου παραδίδω το πρώτο τέμα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Θα μπει σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη των εκλογών. Μα μην με διακόψει, παρακαλώ. Αυτό το πράγμα λοιπόν μα είχαν υποσχεθεί ότι το κάναμε από το Υπουργείο. Και μάλιστα λέγανε ότι τα χρήματα δεν είναι πολλά, είναι λίγα και μπορούμε να την κάνουμε. Όσον αφορά το άλλο που το είχα πει και στην προηγούμενη μας συνάντηση, που είναι το θέμα του ότι εμείς ζητούσαμε στην είσοδο του αεροδρομίου να γίνει ένα κτίριο το οποίο θα ήταν καθαρά κτίριο του Δήμου και θα έγραφα πάνω ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος και θα είχε την αίθουσα που λέει για να κάνουμε τις συνεδριάσεις, όχι του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά γενικά αν κάναμε, καλούσαμε κόσμο πολύ και δεν είχαμε χώρους, και να έχει γραφεία, όχι για να φέρουμε τις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά για να μπορούμε να δεχτούμε κάποιους επίσημους που θα ερχόταν στο Δήμο μας. Μάλιστα, κύριε Φραγκάκη, ολοκληρώστε. Όλα λοιπόν αυτά τα οποία είναι, δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω, ας πούμε, να πω καμιά κουβέντα η οποία θα είναι
προσβλητική, αλλά είναι λόγια αέρα. Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι. Επιπροσωπικό. Δεν είναι προσωπικό αυτό. Επιπροσωπικό. Μα δεν είναι προσωπικό. Νομίζω δεν ότι το καταλαβαίνω. Μετά. Του κυρίου Κασάκη και του κυρίου Πουρουκάκη θα σας δώσουν τη βάση του. Ελπίζω να έχω το χρόνο να απαντήσω. Βεβαίω. Κύριε Κασάκη. Θα πούνε κι άλλα οι άλλοι. Θα πούνε κι άλλα. Κύριε Κασάκη. Αν είσαι αναλάβει την ευθύνη συντονισμού τη συζήτηση, θα το ξέρω. Κύριε Κασάκη. Δεν έχω αναλάβει ευθύνη, αλλά δεν θα λες πράγματα που δεν είναι προσωπικά. Εγώ δεν μιλάω για το κύριο Καλογεράκη, εγώ μιλάω γενικά. Κύριε Κασάκη, λέω δεν υπάρχει νερό. Ανοίξαμε την ατζέντα του πηγάδι, δεν κατάλαβα. Κύριε Καλογεράκη, κύριε Παναγιωτόπουλε, εάν τελικά γίνει αυτή η επένδυση στο Καστέλι, μια μισή ώρα που κουβεντιάζουμε τώρα ήταν λόγια του αέρα. Ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα, εάν γίνει το αεροδρόμιο, δεν θα ισχύσουν. Ούτε φράγματα θα γεννούν, ούτε ελιές θα υπάρχουν, ούτε τίποτα. Το αεροδρόμιο Καστελίου δεν εξυπηρετεί κανένα από τους λόγους των υποστηρικτών ότι θα εξυπηρετήσει. Πριν λίγο ο κύριος Καλογεράκης είπε ότι το αεροδρόμιο Καστελίου θα εξυπηρετήσει, θα είναι μία πύλη εισόδου, θα εξυπηρετήσει το τουριστικό προϊόν. Δεν το εξυπηρετεί. Με ποιο τρόπο, κύριε Καλογεράκη, θα το εξυπηρετήσει? Με τις περισσότερες πτήσεις? Δεν θα έχουμε περισσότερες πτήσεις. Η πρόβλεψη. Κύριε Καλογεράκη, βέβαια. Ναι, κύριε να κάνουμε διάλογο. Μισό λεπτό. Η πρόβλεψη για το αεροδρόμιο με τη λειτουργία του το 2025 είναι για 15 εκατομμύρια επιβάτες. Το έχω ακούσει, γιατί αναφέρεσαι πολλές φορές σε ένα αεροσταθμάρχη του Γύρω Πλιάκα. Έχω ακούσει πολλές φορές ότι το όριο του αεροδρομίου Ηρακλείου είναι τα 8,5 εκατομμύρια τα περισσότερα. Και έχει φτάσει στα όρια του. Όταν ένα λεπτό. Εντάξει. Περιμένω. Εγώ ακούω ειδικού. Ωραία. Όσον αφορά τον κύριο Πλιάκα, τον έχω φέρει στην κουβέντα και λέω ότι ο άνθρωπος είπε ότι το 2018 δεν είχε κανένα πρόβλημα το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Είπα, έχει φτάσει στα όρια του και είναι τα 8,5 εκατομμύρια. Πώς, αφού ακούτε λοιπόν τους ειδικούς, εξηγήστε μας με ποιον τρόπο θα αυξηθούν οι κινήσεις στο αεροδρόμιο Καστελίου. Εγώ λέω ότι λέει η μελέτη του αεροδρομίου βιωσιμότητα. Αυτό είναι το λάθος σας, κύριε Καλογεράκη. Αυτό είναι το λάθος σας. Η μελέτη την κάνει η πολιτική αεροπορία. Δεν την κάνω εγώ. Η εταιρεία, η ανάδοχος την έχει κάνει. Όχι, κάνετε λάθος. Η πολιτική αεροπορία για να επιλέξει τον τόπο, δηλαδή το Καστέλι, μελέτησε 26 θέσεις στην Ανατολική Κρήτη, 3 στο Ηράκλειο και τελικά κατάληξαν στο Καστέλι. Για ποιους λόγους? Υπάρχει μελέτη λοιπόν. Να μας πείτε. Επίτε, δεν ξέρω. Καταλήξαν εγώ στο λέω Καστέλι, αυτή τη στιγμή πώς κατέληξαν στο Καστέλι. Όχι. Είναι λοιπόν επιλογή μετά από μελέτη που έκανε λοιπόν η πολιτική αεροπορία σε συνεργασία με το αντίστοιχο εθνικό καποδιστριακό ίδρυμα, το Πολυτεχνείο. Εγώ λοιπόν, αν ήμουν στη θέση σας, κύριε Καλογεράκη, αν ήμουν στη θέση σας, θα έκανα το εξής. Ο νόμος σας δίνει το δικαίωμα να έχετε 3 εξωτερικούς συνεργάτες. Σωστά, δεν το λέω? Ωραία. Θα έπαιρνα λοιπόν ένα περιβαλλοντολόγο, ένα ειδικό άνθρωπο, αν θέλετε ακόμα και μια σχολή πανεπιστημίου, περιβαλλοντολογική. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει περιβαλλοντολογικές σχολές πάρα πολλές κτλ. Το Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο, μισό να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Το Πολυτεχνείο της Κρήτης, το Πολυτεχνείο Αθηνών, να κάνετε μια δική σας μελέτη, κύριε, και όχι να αποδέχεστε ό,τι σας έφεραν πακέτο. Έχουν γίνει μελέτες από τον πρώην Δήμο Καστελίου για διάφορα ζητήματα. Να μας φέρετε, γιατί μας φέρετε? Είναι στη διάθεσή σας. Είναι στη διάθεσή σας. Να μου τη φέρετε. Σε πολλά θέματα. Με τη ρήπαση του περιβάλλοντος, με τα απαραίτητα έργα, το πώς θα μοιραστούν τα και πώς γίνεται, κύριε Καλογεράκη, όλες οι υπηρεσίες, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, η Διεύθυνση Υγείας, η Διεύθυνση Υδάτων να σας έχουν επιστρέψει αυτές τις μελέτες πίσω? Όχι, κάνετε λάθος. Κύριε Κασάκη, κάνετε λάθος. Μπορώ να έχω για ένα λεπτό το λόγο. Λοιπόν, ακούστε. Εντάξει. Εμείς δεν πήγαμε σε κάποιο ειδικό, γιατί δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, δηλαδή ένας περιβαλλοντολόγος ή ένας μηχανικός ή ένας μηχανολόγος, να έχει μια συνολική άποψη επί της κατασκευής ένα τέτοιο έργο. Υπερβαίνει και εμάς και όλους μας και μια ειδικότητα. Είναι σωστό αυτό? Σωστά, προχωράει. Πάμε λοιπόν. Ο δικός μας ο στόχος είναι, και αυτό κάναμε συνειδητά όλο αυτό το χρόνο, όλο αυτό το χρόνο που ασχολούμαστε με το αεροδρόμιο, συνειδητά να αξιοποιήσουμε τις τοπικές υπηρεσίες και να στηρίξουμε τις όποιες απόψεις.
Ο Δήμος γνωρίζετε δεν έχει εξειδικευμένες υπηρεσίες. Έχει όμως η περιφέρεια. Έχει, να ολοκληρώσω. Έχει όμως η περιφέρεια. Έχει όμως η αποκεντρωμένη. Θα σας απαντήσω τώρα. Έχει η αποκεντρωμένη διοίκηση. Παραδείγματος χάρη. Αναφερθήκατε στην υπηρεσία υδάτων. Σωστά. Η υπηρεσία υδάτων ναι. ξεκίνησε και έκανε επί της περιβαλλοντολογικής μελέτης και επικαιροποίησης μία έκθεση η οποία ήταν αρνητική για την περιβαλλοντολογική και όσον αφορά τα νερά. Και μετά τη διόρθωση. Να ολοκληρώσω. Ο Δήμος και συγκεκριμένα η Δημοτική Αρχή μόλις ενημερώθηκε επί αυτής της έκθεσης έστειλε αμέσως επιστολή στο αρμόδιο Υπουργείο και στους αρμόδιους υπουργούς και ζητούσε να ληφθεί υπόψη οι θέσεις της υπηρεσίας υδάτων. Το Υπουργείο στη συνέχεια διαβίβασε και την επιστολή και την εντολή προς την αρμόδια υπηρεσία. Υπάρχει νέα γνωμάτευση όπου μετά από έλεγχο και τροποποίηση των περιβαλλοντολογικών όρων έρχεται η Διεύθυνση Υδάτων και δίνει τη σύμφωνη της γνώμη με 12 όρους και προϋποθέσεις. Λοιπόν. Άρα εμείς αξιοποιούμε τον ντόπιο δυναμικό και τους ανθρώπους και προσπαθούμε προς όφελος του Δήμου να διεκδικήσουμε πράγματα. Το δεύτερο ζήτημα. Τους 12 όρους θα τους παρακολουθεί. Τους 12 όρους θα τους παρακολουθεί η ίδια υπηρεσία που έχει τη γνώση. Γιατί ο Δήμος δεν έχει εξειδικευμένο προσωπικό. Πάμε παρακάτω. Σήμερα προέκυψε ένα άλλο ζήτημα σε σχέση με το αεροδρόμιο. Δεν το λέει μέσα αυτό βέβαια. Όχι, μα δεν θα το την πει. Έμαθη, δεν το λέει. Δεν θα το πει κύριε η υπηρεσία. Πάμε παρακάτω. Ένα δεύτερο ζήτημα. Ναι. Σήμερα γνωρίζετε ότι οι αρχαιολόγοι το κάνανε και μέσα στην Επιτροπή της Βουλής. Το γνωρίζω. Θέσανε ένα ζήτημα. Την ανακοίνωση του συλλόγου, του Πανελλήνιου Συλλόγου. Το θέμα λοιπόν των αρχαιολόγων είναι ότι στα πλαίσια των αρχαιολογικών σκαφών η σύμβαση που είναι νομοθετημένη προβλέπει αυτή τη στιγμή να 4 μήνες για τη διαδικασία των σκαφών. Λένε λοιπόν οι αρχαιολόγοι σήμερα ότι αυτό δεν επαρκεί και θεωρούν ότι θα πρέπει να τους δοθεί περισσότερος χρόνος. Η Δημοτική Αρχή έρχεται αμέσως σήμερα με επιστολή της προς το αρμόδιο Υπουργείο όπου ζητάει να επανακτιμηθεί αυτό και ζητάει να αφαιθεί άπλετος χρόνος και να δοθεί η δυνατότητα στους αρχαιολόγους μάλιστα. για αρχαιολογικές σκαφές και διατήρηση. Ολοκληρώσω. Ένα λεπτό, να ολοκληρώσω. Και διατήρηση των αρχαιολογικών και προστασία των αρχαιολογικών χώρων. Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι είμαστε εδώ στη βάση ενός σχεδίου, αξιοποιούμε όλες τις τοπικές υπηρεσίες, ό,τι ζήτημα υπάρχει άμεσα παραμβαίνουμε και προσπαθούμε να προωθήσουμε θέματα που οι τοπικές υπηρεσίες αναδεικνύουν προς όφελος του τόπου και του περιβάλλοντος. Κύριε Κασάκη. Κύριε Καλογεράκη, σας είπα να πάρετε ειδικό σύμβουλο για θέματα σπουδαίας, μείζωνος σημασίας. Όχι αυτά που μου αναφέρετε, που δεν το κάνω. Δεν είναι μείζωνο αυτά που αναφέρω. Είναι, δεν λέω, αλλά το μείζον μα είναι... Μα μισό λεπτό. Το μείζον είναι... Στο υπόμνημά μου, κύριε Κασάκη, στη Βουλή... Περιβαλλοντολογικές μελέτες Βουλή, της αναδόχου εταιρείας. Στο υπόμνημά μου στη Βουλή, αν δείτε, σαν Δημοτική Αρχή, που το έχει ζητήσει και ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, ζητάμε να υπάρχει δυνατότητα τεχνικής και νομικής βοήθειας στο Δήμο, ώστε στα πλαίσια της συνεργασίας με τις άλλες υπηρεσίες, με ανεξάρτητους επιστήμονες και μηχανικούς, να μπορούμε... Την βοήθεια. Εδώ είμαστε για να το διεκδικήσουμε. Προχθές ψηφίστηκε από τη Βουλή. Όχι. Προχθές ψηφίστηκε από τη Βουλή και δρομολογήθηκε η διαδικασία. Κύριε Κασάκη, ολοκληρώστε. Ναι. Προηγουμένως, αν παρατηρήσατε, και ο κύριος Καλογεράκης ή ο κύριος Φραγκάκης υποστηρίζουν, παραδέχτηκαν ότι υπάρχουν κάποια αρνητικά. Ναι ή όχι. Εγώ δεν θα επέτρεπα ποτέ στον εαυτό μου να κατάγομαι από αυτή την περιοχή και να μην μηδενίσω τα αρνητικά. Αλλά ξέρετε. Και όταν καπνίζει τα λουκάνικα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή βγαίνει καπνό. Μισό λεπτό και επηρεάζει. Και προχθές είπα ότι. Κύριε Καλογεράκη, Γιώργο. Κάνατε ένα ατόπιμα αυτή τη στιγμή. Όχι, συγγνώμη, δεν ήθελα να σα δείξω. Παρακαλώ πολύ. Δεν ήθελα να σα δείξω. Σα παρακαλώ. Προχθές. Ατόπιμα αυτή τη στιγμή. Όχι. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Συγγνώμη. Κύριε Καλογεράκη. Ένα λεπτό. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Προχθές βγήκε μία μελέτη. Παρακαλώ πολύ. Μία μελέτη που λέει ότι όταν ανάβουν οι ψυσταριές. Μολύνεται το περιβάλλον. Τι σημαίνει αυτό? Η επιχείρηση μου, κύριε, δεν είναι ψυσταριά. Μα λέω παράδειγμα, αρέσει Γιώργο. Προς Θεού, αν νομίζεις ότι σε πρόσβαλα, το ανακαλώ. Να κλείσει. Να κλείσει. Αλλά ό,τι κάνουμε. Ωραία. Ο λόγος εσάς ανακάλεσε, διόρθωσε. Προς Θεού να πει. Λοιπόν. Και ήταν μια γενική τοποθέτηση. Κύριε Καλογεράκη.
θα το χαρίσουμε αυτό. Ωραία. Σε καμία περίπτωση δεν προσωπικού. Κύριε Κασάκη, ολοκληρώστε. Ωραία. Θα έχει παράπονο ο κύριος Προκάκης, θα είναι δικαιολογημένα τα παράπονα. Και πολλά παράπονα. Θα τον λόγο ο κύριος Προκάκης για να μην τον στεναχωρήσει. Λοιπόν, κύριε Προκάκη. Λοιπόν, εμείς είμαστε αντίθετοι με τη συνύπαρξη στρατιωτικού αεροδρομίου και με το πολιτικό αεροδρόμιο. Το θεωρούμε απαράδεκτο και μάλιστα μέσα σε αυτή τη ζωφερή περιοχή που ζούμε, της Μέσης Ανατολής, με τους τεράστιους ανταγωνισμούς και με τον κίνδυνο ενός πολέμου, όπου και η βάση αυτή η νατοϊκή έχει στοχοποιηθεί από τους αντιπάλους. Ευχόμαστε να μην γίνει τίποτε. Μπαίνω στο θέμα της σύμβασης της παραχώρησης. Καταρχάς θέλω να πω στον κύριο Δήμαρχο, πρωτού φτάσω σε αυτό το σημείο, κύριε Καλογεράκη, ότι εμείς από την αρχή, από τη κυρία Σκηναράκη, που ήταν συνομαρχία, καταδικάσαμε το ότι δεν υπάρχουν μελέτες πραγματικά επιστημονικά θεμελιωμένες, εκτός από εκθέσεις ιδεών, για τα θέματα και του περιβάλλοντος, αλλά και της ελέγχου σε ποιο μέρος θα έπρεπε να τοποθεί ένα πιθανό νέο αεροδρόμιο. Όσον αφορά για τη σύμβαση καθ' αυτήν, η εταιρεία συμμετέχει με 5 εκατομμύρια ευρώ μετοχικό κεφάλαιο. Αύριο μετά θα πάρει δανεικά, τα οποία θα τα πληρώσει από τον υστέρο. Το δημόσιο, γιατί είναι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θα βάλει 180 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουν πληροφορηθεί θα τα πάρει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με τόκο, άρα θα στοιχίσει πολύ περισσότερο. Δεύτερον, μέσα στη σύμβαση αναφέρεται ότι παραχωρούμε στην εταιρεία τα τέλεια για τον εξυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αεροδρομίου, που υπολογίζουμε ότι ξεπερνούν τα 250 εκατομμύρια. Και όχι μόνο αυτό, επειδή υπάρχει η περίπτωση το τέλος εξυγχρονισμού και ακίνητης περιουσίας να γίνει στο 3% ή να καταργηθεί, δίνει το δικαίωμα στην εταιρεία, την ιδιωτική εταιρεία, να μπορεί να επιβάλλει αυτός η ίδια η εταιρεία τέλη για να καλύψει αυτά τα χρήματα. Εμείς συμφωνούμε με αυτή τη λογική. Ουσιαστικά τελικά μαζί με την επιβάρηση του δημοσίου που αφορούν τόσα τα εκατομμύρια που έχουν δοθεί για ένα κομμάτι που έχει αγοραστεί γης για να δοθεί για τους δρόμους και για το αεροδρόμιο, όσο και το υπόλοιπο κομμάτι που είναι δεκάδες εκατομμύρια, ότι ο δημόσιο θα εξασφαλίσει, έτσι εγγραφεί σύνταξη, τόσο για την εξασφάλιση, την απρόσκοπτη λειτουργία με ρεύμα ηλεκτρικό το αεροδρόμιο, όταν εμείς έχουμε συχνότατες διακοπές σε όλη την περιοχή μας. Αναγκάζονται οι μικροεπαγγελματίες να βάζουν ηλεκτρογεννήτρες για να μπορούν να μην χαλάσουν τα προϊόντα τους. Επίσης, για την εξασφάλιση του νερού, πάλι το δημόσιο θα πληρώσει. Δηλαδή, ουσιαστικά, μάλιστα, ένα έργο που είναι 500 εκατομμυρίων, σας παρακαλώ, δεν τελείωσε. Έτσι. Ένα 500 εκατομμυρίων ουσιαστικά τα δίνει το δημόσιο. Μπράβο. Η εταιρεία, σωστό, σαν ιδιωτικός φορέας, αυτό βάζει 5 εκατομμύρια και θα εισπράπτει ούτε κέρδη. Ευρώ δεν βάζει η εταιρεία. Είναι καθαρά κατά τη γνώμη μας ένα ιδιωτικό αεροδρόμιο. Περνώ σε ένα δεύτερο μέρα. Και τελευταίο. Όχι τελευταίο. Σας παρακαλώ πολύ. Να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά, κύριε. Μα πώς να ολοκληρώσουμε, όταν οι άλλοι τρογόδημα, σας παρακαλώ. Είχαν διάλογο μεταξύ τους. Λοιπόν, δεν γρήγορα. Δεν παρενέβη κανείς σε εσάς. Κύριε Προκάκη, ολοκληρώστε. Δεν θα ολοκληρώσω ούτε με μια κουβέντα. Τα αντιστοιχικά ωφέλη που λέγονται από το αεροδρόμιο τα έχουν υπολογίσει γύρω στα 50.000 ευρώ με την κίνηση του αεροδρομίου στο Ηράκλειο. Ας πούμε ότι είναι διπλάσια ή τριπλάσια. Να γίνουν 150.000 ευρώ. Η εταιρεία απαλλάσσεται από όλα τα δημοτικά τέλη. Δηλαδή και για το θέμα των σκουπιδιών και της αποκομιδής των απορριμμάτων που θα στοιχίσει στο Δήμο, αλλά από την άλλη μεριά τους τα χαρίζουμε. Όσο για το περιβάλλον, υπάρχει υπόμνημα στη Βουλή που κατατέθηκε από το παράρτημα Γεωτέτης Κρήτης, του Γεωνεκτικού Μελητηρίου, το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το νέο αεροδρόμιο θα είναι καταστροφή για την κτηνοτροφική παραγωγή της περιοχής μας. Εκτός των άλλων επιπτώσεων. Επειδή κάπου ακούγονται, θα γίνονται κάποια ανάπτυξη, τα κάποια τουριστικά έργα, ξέρω εγώ, για τους αγροτουρισμούς, για μοναστήρια, εκκλησίες κτλ. Εγώ έχω να θέσω ένα απλό ερώτημα στον πολίτη. Τι θα έρχονται οι τουρίστες αν φτιαχτούν τέτοια έργα? Για να τους ρυπαίνει από πάνω το αεροπλάνο με διοξίδιο του άνθρακα, με οξύδια του αζότου, με βόλυβδο που είναι καρκινογόνο? Μάλιστα. Κύριε Βρουγκάκη. Λοιπόν, και εκείνο που αυτό το είπε ο κ. Κασάκης και δεν θα το επαναλάβω γιατί είναι απαράδεκτο κατά τη γνώμη μου, γιατί η ίδια εταιρεία
από τη μια μεριά να ελέγχει τους ρήπους και από την άλλη μεριά να περιορίζεται η οποιαδήποτε μέτρα και ευθύνη της εταιρείας μέσα στον χώρο. Κύριε Καλογεράκη, να απαντήσετε συνολικά, πρωτού ωστόσο θέλει μια τελευταία. Εγώ πιστεύω μια τελευταία λέξη θα την πω τώρα. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Όλα αυτά που ακούγονται για τα ωφέλη του αεροδρομίου είναι ένα παραμύθιασμα του κόσμου για να το δεχθούν. Ενώ θα καταστρέψει οικονομικά, πολιτιστικά όλους, όχι μόνο τους αεροκτηνοτρόφους, αλλά και τους μικροκεπαγγελματίες. Κύριε Καλογεράκη, να απαντήσετε ωστόσο, ο κύριος Φραγκάκης θέλει μια γρήγορη τοποθέτηση. Να απαντήσετε συνολικά. Να απαντήσετε συνολικά, βέβαια. Ναι, ήθελα να πω το εξής, ότι πολέμησα όσο μπορούσα και προσπάθησα, γιατί θεωρώ ότι ήταν ατόπιμα της δημοτικής αρχής το ότι δεν έκανε μια δικιά της μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε να υπάρχει ένα συγκριτικό στοιχείο να μπορεί να συγκρίνει με τις μελέτες που έχει κάνει η εταιρεία ή δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να τις έχει κάνει. Αυτό το πράγμα δεν κατάφερα να το κάνει στην αρχή. Είναι νομίζω ένα λάθος. Δεν υπήρχε το συγκριτικό για να μπορέσει να βγάλουμε μια σωστή απόφαση, να μπορούμε να ξέρουμε και όλοι εμείς που ψηφίζαμε αν. Ναι, είναι σωστά ή πότε δεν είναι σωστά. Μάλιστα. Κύριε Καλογεράκη. Δεν είπα εγώ πρότεινα. Έπρεπε η δημοτική πότε αρχή. Το πρότεινε και δεν το κάναμε. Αυτό λέω. Το πρότεινε. Το πρότεινα να σου πω σε πόσες φορές. Να σου πω. Λοιπόν, στην αίθουσα πολλαπλών λοιπόν, χρήσεων, όταν ήρθε ακούστε. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος που έκανε τη μελέτη μέσα. Αν το θυμάσαι. Λοιπόν, και ήταν και ο υπουργός μέσα. Κύριε Καλογεράκη, να απαντήσετε συνολικά για να κλείσουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα έργο που έχει ψηφιστεί και δρομολογηθεί με απόφαση της Βουλής. Ένα έργο που βγάζει από την ομηρία την περιοχή που για δεκάδες χρόνια, 16 στην ουσία είπατε κι εσείς, συζητιόταν, γινόταν, δεν θα γίνει και τελικά σήμερα δρομολογείται. Εκείνο που χρειάζεται η εκάστοτε δημοτική αρχή, γιατί δεν θα απαντήσω εγώ κύριε Μπροκάκη, κύριε Κασάκη, σε ζητήματα που αφορούν την κυβέρνηση και το κράτος. Το πόσο είναι το κόστος, το πόσο θα πάρει δανεισμό το κράτος. Εμένα με ενδιαφέρει στην περιοχή που γίνεται δεν το αεροδρόμιο και έχω τα την χρήματα του ελληνικού λαού. Με ενδιαφέρει, αλλά ποια είναι η προτεραιότητα. Ποια είναι η προτεραιότητα. Δεν είμαι ο υπουργός, αυτό θέλω να πω. Εγώ δεν ζητάω την ευθύνη σε αυτό το θέμα. Εγώ έχοντας την ευθύνη μιας περιοχής, με ενδιαφέρει πώς με βάση το αεροδρόμιο που δρομολογείται και στη βάση ενός συγκεκριμένου σχεδίου θα έχουμε θετικά για τον τόπο και θα έχουμε λιγότερα αρνητικά. Σας είπα ότι έχουμε ένα πλαίσιο. Έχουμε 16 συγκεκριμένα σημεία, τα οποία ό,τι κουβεντιάσαμε εδώ αναφέρονται. Αν είχαμε το χρόνο να αναλύσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, με πρώτο τις απαλωτριώσεις, δεύτερο το χαροταξικό, τρίτο το αναπτυξιακό σχέδιο του Δήμου, τέταρτο τη συμμετοχή του εκάστοτε Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο, την ενδοποιότητα στις προσλήψεις, τη στήριξη του πρωτογενή τομέα, την οριοθέτηση και την παρέμβαση στα δίκτυα κοινής ωφέλειας και όχι μόνο, στη δρομολόγηση της διαδικασίας αξιοποίησης αγωγών για να μην γίνεται μεταφορά με βιτιοφόρα. Όλα αυτά είναι θέματα που τα καταθέσαμε και τα προτείναμε στη Βουλή. Θέλω να πω λοιπόν. Και πήρατε τα εύσημα των εκπροσώπων των εταιρείων. Όλα αυτά από καμιά εταιρεία δεν πήραμε τα εύσημα. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να είναι στη βάση ενός σχεδίου. Κάποια από αυτά εδώ που λέμε σήμερα έχουν νομοθετηθεί. Διότι όταν ψηφίζεται σύμβαση στη Βουλή είναι νομοθέτημα. Άρα το 2% είναι νομοθετημένο. Η αρχιτεκτονική μελέτη είναι νομοθετημένη. Λοιπόν, έχουμε 5 λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή. Ο ανεξάρτητος πρέπει να κάνει και τον επιλογό σας, κύριε Καλογεράκη. Γιατί άκουα επί μία ώρα. Ο ανεξάρτητος και μία ώρα δεν τελείωσαμε 10 λεπτά. Ο ανεξάρτητος μηχανικός, όπου είναι ανεξάρτητος και βγαίνει με ξεχωριστή διαδικασία και δεν ορίζεται με τον ανάδοχο, είναι νομοθετημένο. Είναι ανεξάρτητος και διαπλεκόμενο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το εκθεσιακό κέντρο και η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων μέσα σε 3.500 στρέμματα που θα γίνει. Ποια θα υπάρχουν αγροτικά προϊόντα. Εγώ δεν σας διέκοψα, κύριε Κασάκη. Κύριε Κασάκη, είναι νομοθετημένο. Αυτή ιδεών. Τη στιγμή λοιπόν, να τελεία, εκείνο και τελειώνω που ναι. χρειάζεται είναι ένα συγκεκριμένο σχέδιο και ιεραρχήσεις την επόμενη μέρα, ενότητα της κοινωνίας και του κόσμου που από κοινού να διεκδικήσετε. Εγώ κύριε θα Βουργάκη. Πω κάτι τελειώνοντας. Ναι. Ούτε εκπρόσωπος της εταιρείας είμαι, ούτε εκπρόσωπος καμιάς κυβέρνησης. Είμαι εκπρόσωπος του τόπου και του λαού του. Με βάση λοιπόν τα συμφέροντα και τις επιθυμίες των δημοτών μας και τα συμφέροντα του τόπου θα κινηθούμε. Κύριε Μπουκάκη, μακριά από εμάς τέτοιοι συνειρμοί. Όχι. Η
η διαδικασία και η ευθύνη του Δημάρχου είναι να έχει ένα σχέδιο, να έχει ένα όραμα, να παλεύει με την κοινωνία. Κύριε Καλογεράκη, ρωτήσαμε κύριε Κασάκη, για τα μέγιστα δυνατά ωφέλη. Δεν έχουμε χρόνο. Βάζουμε μία τελεία. Ο λόγος, κύριε Κασάκη, ο λόγος στον κύριο Προυκάκη, ένα λεπτό για τον σημερινό επιλογό σας. Για ποιο λόγο να στηρίξουν οι δημότες την υποψηφιότητά σας. Για να κλείσουμε, έχουμε 5 λεπτά. Ο πύχης των επιλογών του κυρίου Δημάρχου είναι πολύ χαμηλός. Και θα το αποδείξει η ίδια ζωή. Ούτε για ποιο εγώ λόγο να στηρίξουν την υποψηφιότητά σας. Από εκεί ύστερα. Εμείς ζητάμε την ψήφο του κόσμου, γιατί η ψήφος του μπορεί να διαφωνεί με το ΚΚΕ σε πολλά άλλα σημεία, αλλά θα είναι δύναμη για τον ίδιο, για τους αγώνες που θα γίνουν μπροστά και για το αεροδρόμο. Εμείς δεν βάζουμε τέρμα, δεν βάζουμε μυρολατρεία και στην κατασκευή του και στην υλοποίηση του έργου, αυτή θα είμαστε αντιμέτωποι μαζί με το λαό απέναντι σε αυτή την απόφαση. Γιατί πιστεύουμε ότι η περιοχή θα μάλιστα καταστραφεί. Και επειδή είμαστε και τρεις από τον επιδητό, οι δυο τους που θα είναι υπεύθυνοι, όποιον εξάρτητα ποιος βγει δήμαρχος, για την καταστροφή που θα υποστεί και κύριε Κασάκη, ο λόγος εσάς. Σας παρακαλώ. Ένα λεπτό έχει ο καθένας. Τι να κάνουμε τώρα, θα γίνεται το χρόνο τώρα, μισό λεπτό. Εμείς θέλουμε την πλήρη χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, δραστική μείωση των τελών, και ας λέει ο Δήμαρχος ότι δεν υπάρχουν, το δικαίωμα για τη ΔΕΝΑ για να έχει ολόκληρη μόρφωση, για τη σχολεία, για την υγεία, να είναι ευχαριστώ μια πολύ, ζωή, κύριε Βουκάκη, κύριε Κασάκη, και για τους εργαζόμενους να ζουν με ασφάλεια, γιατί δεν απάντησε κανένας ότι δεν έχουμε ακόμη αντισεισμικό έλεγχο στα κτίρια που κύριε Κασάκη, ο λόγος εσάς. Κύριε Κασάκη, για ποιο λόγο να στηρίξουν την υποψηφιότητά σας οι δημότες? Για ποιο λόγο, μάλιστα. Είμαι ένας νέος άνθρωπος στο Δήμο. Δεν με βαραίνει τίποτα. Δεν έχω να απολογηθώ για τίποτα. Έχω μόνο ιδέες, όραμα, πίστη, δουλειά. Και προτείνω και παροτρύνω τους δημότες μας την Κυριακή να πάνε να ψηφίσουν, να σταματήσουν να ακούνε παράγοντες δεξιά και αριστερά, να δούνε τον εαυτό τους στον καθρέπτη, να στοιχειοθετήσουν όλα όσα άκουσαν και με καθαρό μυαλό και με καθαρή καρδιά να πάνε να πράξουν το μέγιστο πολιτικό δικαίωμα. Κύριε Κασάκη, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φραγκιάκη, ο λόγος σε εσάς. Ζητάμε από τους δημότες μας να μας ακολουθήσουν για να συμμετέχουν στις αποφάσεις που παίρνουμε. Να μας ψηφίσουν για να λύσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας, όπως είναι η καθαριότητα, ο φωτισμός, οι αγροτικοί δρόμοι και το νερό. Να μας ψηφίσουν για το μέλλον των παιδιών τους και για να μπορούν να μένουν στον τόπο τους. Κύριε Καλογεράκη, κλείνουμε με εσάς. Δεν υπάρχουν μάγοι με μαγικά ραδιά για να μπορούν την επόμενη μέρα να τα κάνουν όλα. Εγώ δεσμεύομαι με βάση και την εμπειρία, με βάση και το όραμα και το πρόγραμμά μας, το συγκεκριμένο σχέδιο, ότι θα παλέψουμε όλοι μαζί, μαζί με τους δημότες, για τον τόπο, για τους ανθρώπους του, γιατί σε αυτόν τον τόπο γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε και αυτόν τον τόπο τον αγαπάμε. Θέλω να καλέσω όλους τους δημότες μας να συμμετέχουν στη γιορτή της Δημοκρατίας, στην Κυριακή, στην εκλογική διαδικασία. Και θέλω να δεσμευτώ δημόσια πως την επόμενη μέρα θα μας βρει όλους μαζί ενωμένους για να παλέψουμε για τον τόπο και τους ανθρώπους του. Μάλιστα. Εμείς, με βάση ένα αξιόλογο ψηφοδέλτιο και ανθρώπους με κύρος που διαθέτουμε, είναι η καλύτερη εγγύηση ότι μαζί με τους δημότες μας θα προσπαθήσουμε για να κάνουμε πράγματα την επόμενη μέρα. Θέλω επίσης, με την ευκαιρία αυτή να μου δίνετε, να τους ευχαριστήσω που με στήριξαν και με ανέδειξαν δήμαρχο και δημοτική αρχή για τα 8 χρόνια και να ζητήσω 9. Για τα 9, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Τα 12 θα είναι το πρόγραμμα, Μανώλη. Τα 12 θα είναι το πρόγραμμα. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Εγώ δεσμεύομαι απέναντί τους, όπως έκανα μέχρι σήμερα, να προσπαθήσω για το καλό του τόπου, για το καλό της περιοχής. Κύριε Καλογεράκη, κύριε Φραγκάκη, κύριε Κασάκη, κύριε Προυκάκη, να ευχηθώ καλή δύναμη, να ευχηθώ
Ευχαριστούμε. Να πάνε όλα καλά στην τελική ευθεία προς τις εκλογές της Κυριακής για σας, για τα επιτελεία σας και να πετύχετε αυτό το οποίο θέλετε. Ο καθένας έχει θέσει, να μας βρει όλους μαζί. Έχει θέσει τους δικούς του στόχους. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Ψηφίζω Κρήτη» της Κρήτη TV. Λίγες μέλες έμειναν μέχρι και τις εκλογές, τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης και βέβαια μην ξεχνάμε και τις ευρωεκλογές. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. We'll be right back.